Μουσικές σας που κάθε μέρα απορρίπτεις την προηγούμενη και σου αμολάνε στη μάπα μια καινούργια την επόμενη. Τι να το πεις τώρα, υπολογιστά. Καλημέρα σας, καλημέρα. Λοιπόν, είστε στο Sky πάντα. Η ενημέρωση συνεχίζεται, 9:57 πρώτα λεπτά η ώρα. Και τώρα αυτό που κάνετε στο κοντρόλ είναι απαράδεκτο. Μας βγάζουν στις θάλασσες, μας δείχνουν τα καράβια και μας έχετε κλεισμένους εδώ. Είστε φορά, μουσικούλες από κάτω. Κάνε μια ζωντανή εκπομπή. Η ζωντανή εκπομπή που είναι, να βγούμε έξω, να την κάνουμε κάτω στο προβλήμα. Κάτω από ένα αλμυρίκι. Κάτω από ένα αλμυρίκι, έτσι, σου αρέσουν τα αλμυρίκια. Έτσι. Να ρίξει και πέντε τσίπουρα. Και τσίπουρα, να βουτήξουμε και μια-δυο βουτιές, οι δέλφινοι εμείς. Στο βουτιές άστος είσαι λιγάκι με τις βουτιές, να τις προσέξεις. Να τις προσέξεις. Λοιπόν, χθες διαβάσαμε τις εφημερίδες. Ναι, αλλά αυτό που ακούμε εδώ τι είναι, ρε παιδιά. Είναι του Κολοκυθά πακέτα αυτά. Το έβγαλε και αυτό. Λοιπόν, χτες διαβάσαμε τις εφημερίδες, Σάββατο ήταν χτες, ναι. Οι οποίες, κυριακάτικες, οι οποίες βγήκαν το Σάββατο, όμως οι πρωινές βγαίνουν Κυριακή κανονικά, όπως είναι η Καθημερινή και το Βήμα. Ακριβώς. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξουμε την Καθημερινή. Καθημερινή. Η γεωπολιτική. Αυτό γιατί το κάνεις, δηλαδή. Εμφαντικό. Το βλέπει. Εμφαντικό. Το βλέπει. Η γεωπολιτική σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου. Διάβασε Αθήνα, Κυριακή 24 Μαρτίου 2019. Πολιτική και οικονομική μεσογείου. Αριθμός φίλου τάδε, ιδρυτής τάδε. Καθημερινή.gr. Διάβασα, άμα θες να διαβάσεις την εφημερίδα. Η ομπρέλα τον είπα στην τριμερή προκαλεί νευρική κρίση στην Άγκυρα. Η μεγάλη επέτειος του 21. Γιατί λέει γεωπολιτική σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου, γίνεται πάρτι εδώ. Ναι, ναι. Και έχεις και τον υπουργό, κύριο, και τον πρώην υπουργό, τον κύριο Τζερόνι, ο οποίος βγήκε. Τι γίνεται. Του είσαι αλλάξει το όνομα, τον έχει σκίσει τώρα. Α, Τζίρο, εντάξει. Λοιπόν, ο οποίος τι έκανε. Είναι από τον Τζίρο. Από το αυτό. Λοιπόν, ο Καστελοριζάκιας βγήκε χθες και μας είπε ότι το Καστελόριζο λέει δεν ράστο, δεν πιάνετε, λέει δεν είναι στο Αιγαίο. Ναι, τώρα εμείς δεν τον βάλαμε να κάνει γεωγραφία και λέει δεν ξέρετε πατριδογνωσία, ρε μεγάλε. Δε, εδώ δεν είναι θέμα πατριδογνωσίας, είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής. Ναι. Έχει βγει το 2011, το Νοέμβριο, ο Ντάβουτογλου και μας έχει κάνει την ιστορία αυτή και έχει δημιουργήσει ζήτημα. Ούτε εγώ θέλω να ξέρω και μια επίσημη θέση της κυβέρνησης γι' αυτό πάντως, Δημήτρη. Ναι, δηλαδή εντάξει, πρέπει να ακούσουμε μια. Ένα σχόλιο για το Υπουργείο Εξωτερικών. Δηλαδή και το Υπουργείο Εξωτερικών πρέπει να μας πει, ρε παιδιά. Παρασύρθηκε ο άνθρωπος γιατί είναι γεωγράφος, είναι θαλασσοπόρος, κάτι είναι αυτός. Ναι. Και έκανε οικολόγος. Του εξηγήσαμε χτες. Τι είναι? Οικολόγος δεν είναι. Ναι, άλλο λέμε. Η οικολογία είναι για τα πουλιά, είναι για τα ζώα και τα τέτοια. Για το χιόνια πάνω, για τους πάγους. Είπαμε χτες ότι το 1919 ένας παγκόσμιος οργανισμός ξεκαθάρισε τα πράγματα. Και τι είπε? Ότι αυτές οι δουλειές που γίνονται, η χαρτογράφηση δηλαδή των θαλασσών, γίνεται για καθαρά πρακτικούς λόγους. Ναι. Δεν έχει καμία νομική ισχύ, ούτε διοικητική ισχύ. Ναι. Αν εκεί είναι Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, οτιδήποτε. Είναι το Καστελόριζο, δεν είναι και ένα νησί, Δημήτρη, έτσι. Δεν είναι ένα μόνο. Όχι, υπάρχει καταρχήν. Είναι ένα σύμπλεγμα. Είναι σύμπλεγμα. Είναι ο αδύναμος, το θεωρεί η Τουρκία τον αδύναμο κρίκο. Το δικό μας. Εάν σπάσει εκεί τη γραμμή, τότε την επόμενη φορά θα πει δεν έχει το Καστελόριζο, η Φαλοκρηπίδα, δεν έχει και η Μυτιλή, δεν έχει η Λέσβος. Δεν έχει η Γηρόδος, δεν έχει η Χίος. Μετά θα πει και η Γάβδος, ψηλοδική μου είναι. Ναι, καλά, θα πει και μετά θα πάει και στη Μύκονο. Ναι, και μετά, και μετά ας πούμε μπορεί να πεταχθεί για μέχρι τη Ζάκηδο. Γι' αυτό σου. Και εν τω μεταξύ, οι Τούρκοι έχουν, επειδή είναι τμήμα των Δωδεκανήσων, το Καστελόριζο. Οι Τούρκοι, το εξηγήσαμε και χτες, το 1932 υπέγραψαν μια συμφωνία γιατί ήταν με τους Ιταλούς τότε τα 12 και ξεκαθάρισε τα πιάτα τους. Τώρα τι ανοίγουμε συζητήσεις, αν είναι, τι δεν είναι. Δεν να έχει τώρα καμία. Για υποψηφάνει και υποψηφίζει δήμαρχος αυτός. Στην Αθήνα. Δεν ξέρω να στα πάει. Ναι, είναι στην Αθήνα κόντρα στον Ηλιόπουλο. Ναι. Κυβερνητικός κι ο ένας, κυβερνητικός κι ο άλλος. Αλλά άλλο κόμμα. Άσε μας μπορεί τώρα καημένα, άλλο κόμμα. Κάτσε ρε, εσύ. Είναι άλλο κόμμα. Καταρχάς. Πρέπει ψηφίζουν την ίδια κυβέρνηση. Ο Τζιρόνης. Είναι οικολόγος, το είπες μόνος σου, ο πράσινος. Ναι. Είναι άλλο κόμμα. Εντάξει. Είναι γεννηθής το 1958. Ναι. Έχει σπουδάσει, είναι ένας άνθρωπος μορφωμένος, δεν είναι κανένας άσχετος. Όχι, φυσικά. Εντάξει, για να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, και σου λέει, εγώ θα βάλω υποψήφιος δήμαρχος. Ποιος είναι ο Λιόπουλος, σου λέει. Αυτό να μου πει. Ναι, αλλά κοίταξε. Εγώ... Από την κυβερνητική πλειοψηφία υποστηρίζουν τρεις δημάρχους στην Αθήνα. Γιατί τρεις, δύο ξέρω. Όχι λάθος. Και ο Κοτζιάς στηρίζει τον Γερουλάνο. Ο Κοτζιάς που. Το Πράτο. Ο
Κοτσάς δεν είναι στην κυβέρνηση. Μα δεν είναι στην κυβέρνηση, μα είναι στην κυβερνητική πλειοψηφία ακόμα. Ναι, αλλά έχει κόμμα. Συνεργάζεται ως κόμμα. Έχει το διαπράτη. Είναι μια κυβέρνηση μόνο 3-4 κομμάτων που κάθε κόμμα στηρίζει δικό του δήμαρχο στην Αθήνα. Ναι, παιδάκι, δεν έχει το δικαίωμα να εκφράσει και ο λαό. Πώς δεν έχει. Κάνε μας τη χάρη πρωί-πρωί. Ορίστε, βαδόσα. Σε έχω στο βήμα τώρα. Λοιπόν, έχουμε δημοσκόπηση. Δείξε βήμα, ρε παιδιά. Το βήμα. Το βήμα. Τη Κυριακή. Μέτρο ανάλυσης. Λοιπόν, μέτρο ανάλυσης. Δημήτρης Λαμπράκης, ο ιδρυτής. Άστο τώρα, γιατί αυτό το έχουμε χάσει λίγο. 1922 γίνανε αυτά. Στις 9 μονάδες στη διαφορά Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ χάνει και το στοίχημα των ευρωεκλογών. 17,9 έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για τις ευρωεκλογές είναι ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και 27,1 Νέα Δημοκρατία. Ναι. 5,3 η Χρυσή Αυγή, 5,8. Τρίτο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Τέταρτο κόμμα είναι το ΚΚΕ με 4,8 και οι άλλοι δεν βλέπω φως. Όχι, μετά είναι όλοι άτομα. Αλλά η αναγωγή στις εθνικές εκλογές βγάζει τη Χρυσή Αυγή πρώτη. Βγάζει τη Χρυσή Αυγή τρίτη. Πρώτη, ρε, είσαι καλά. Τρίτη. Με πολύ μικρή διαφορά. Εντάξει, λοιπόν. Για τις εθνικές εκλογές είναι 26 ο ΣΥΡΙΖΑ, 36,8, 10,8 μονάδες. Η Νέα Δημοκρατία 7,5 Χρυσή Αυγή, 7,4 το κίνημα αλλαγής και ΚΚΕ 6,2. Πεντακομματική και εδώ. Ναι. Και χτες σας δείξαμε και την άλλη δημοσκόπηση. Θα τα πούμε και συνέχεια και το ντοκουμέντο που δείχνει άλλα νούμερα. Ναι, ναι. Είναι άλλη εταιρεία. Ναι, εντάξει, μέθοδο εντάξει. Είναι η Vox Pop. Είναι με 2,3 η διαφορά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και η εφημερίδα επισημαίνει ότι αρχίζει το μάτς. Είναι το χτεσινό, θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Ωραία. Και για αυτά πιο αναλυτικά. Τι πάμε θέλεις. Αυστραλία. Πάμε στην. Παλιά το λέγανε Αυστραλία. Μια αυτιά μου από τα Σαγέικα, κάτω από τα Σαγέικα, πάνω το παραγωγή περιοχή. Λοιπόν, εντάξει, ναι. Πάνω το παραγωγή. Ναι, ναι, περιοχή, η αυτιά μου Γιώτα έφευγε με το τρένο, το θυμάμαι, έχω φωτό. Ναι. Ασπρόμαυρη. Έφευγε με το τρένο, μετανάστρια, πήγαινε στην Αθήνα για να φύγει με το πλοίο. Ναι, βέβαια. Να πάει στην Αυστραλία, δεν ξανάρθει από τότε. Ναι. Ναι. Ναι, δεν ξανάρθει. Και έλεγε, Γιώτα, ναι. Και έλεγε Αυστραλία. Αυστραλία, πάω στην Αυστραλία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε εμείς στην Αυστραλία κανονικά, όπου είχε πάει και ο κύριος Βαρεμένος. Όχι ως μετανάστης. Όχι, ως αντιπρόεδρος. Ως αντιπρόεδρος. Και έγινε μπάχαλο εδώ. Του την πέσαν άσχημα οι ομογενείς. Τον αποδοκίμασαν οι ομογενείς. Τα λένε γκρικρίκλεις τώρα. Τι θέλεις που ήρθες στην πάρα μας. Ναι, αλλά τώρα πετάγανε και πουγάλια. Δεν ήταν τώρα εικόνα αυτή. Κοίταξε να δεις, ξέρεις στην Αυστραλία, ειδικά στην Αυστραλία οι δικοί μας ομογένειες είχαν να αντιμετωπίσουν τη σκοπιανή προπαγάνδα δεκαετίες. Χρόνια, ναι, αλήθεια. Εκεί δηλαδή ήταν πολύ ενεργοποιημένοι σκοπιανοί. Και έχουν περάσει τα μύρια. Αλλά βέβαια δεν μπορεί να πεις κανείς ότι... Εντάξει, αυτά είναι τώρα, παιδιά, όποιος τα έχει υποστεί. Λοιπόν, ήταν μια εκδήλωση για την 25η Μαρτίου. Ωραία, ναι, βλέπουμε εδώ και τα πλάνα, βλέπουμε και τα συνθήματα. Εντάξει, κόψαμε και τα παράδεκα. Οι προπυλακισμοί και τα μπουκάλια για αυτά. Συνέξει, συγκεκριμένη που κόπηκε, είναι παγκόσμια. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, εντάξει, λοιπόν, να φύγει. Η πρώτη λέξη που μαθαίνει ο τουρίστας είναι αυτή. Όχι, κάτι, είχε έρθει ένας τουρίστας σε Ελλάδα, Γάλλος, ήταν στο λιμάνι στον Πειραιά, είχε έρθει με το καράβι και αυτά και τα λοιπά. Φεύγει, λέει, μου κάνει εντύπωση, ό,τι έγινε στο ίδιο όνομα. Είναι το ίδιο. Λοιπόν, γιατί λέγαμε τη συγκεκριμένη λέξη, με κοιτάς. Λοιπόν, τώρα θα πάμε όμως στην Κρήτη, στα μέρη σου. Να πάμε στα Χανιά. Θα πάμε συνέχεια στα Κρήτη. Ξαναπάμε. Ναι. Ξαναπάμε γιατί έχεις θέματα στην Κρήτη. Έχω. Λοιπόν, θα πάμε στην Κρήτη να δούμε μια συνέντευξη που παραχώρησε ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πολάκης, σε τοπικό. Στη Νέα Τηλεόραση. Στη Νέα Τηλεόραση. Τοπικό μπορεί να είναι, αλλά είναι τα κανάλια ισχυρά εκεί. Βέβαια, με συναδέλφους που δουλεύουν εκεί πέρα πάρα πολύ καλούς. Και δεν έχει καμία σημασία. Ναι, το καταλάβαμε αυτό. Και μας εξηγεί ο κύριος Κολοκυθάς ότι πρόκειται περί αποσπάσματος του συνεντεύξεως. Διότι θα προβληθεί αύριο, νομίζω. Ναι, teaser. Okay. Το λέγαμε και εμείς το teaser, μετά teaser μεγαλώσαμε στα χωριά μας, στην Πάτρα. Ελάτε, παρακαλώ, το teaser. Ο κύριος Τσίπρας, τι λέει για όλες αυτές τις εκρηκτικές σας αντιδράσεις, κύριε Πολάκη? Ο Αλέξης είναι ένας πάρα πολύ ευγενής άνθρωπος και ένα πολύ καλό παιδί και σαν προσωπικότητα. Νομίζω ότι έχει δηλώσει ότι αν το δόγμα Πολάκη είναι να καθαρίσουμε τον τόπο, είναι με το δόγμα Πολάκη. Προφανώς και λόγω χαρακτήρα
Δεν θα χρησιμοποιούσε ο Αλέξης τις φράσεις και μου το έχει πει που εγώ χρησιμοποιώ πολλές φορές. Αλλά από εκεί και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα μέτωπο που ο καθένας μας κουβαλά τον εαυτό του, τη διαδρομή του, τις εμπειρίες του, την προσωπικότητά του, το χαρακτήρα του, και όλοι συμβάλλουμε σε ένα κοινό στόχο. Δεν ενοχλείτε λοιπόν? Νομίζω ότι και χτες στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, εντάξει, μου έχει πει κάποια πράγματα, πως το λένε κάποιες φορές ότι... Έχεις ξεφύγει. Ναι, ότι παρατραβάω και στο θέμα των εκφράσεων κτλ. Αλλά δεν μπορώ να βαστεί με πάντα, ρε παιδί. Δηλαδή όταν σε πυροβολούν με 45, δεν μπορεί να τις ραντίζει με βασιλικό. Αυτό το θέμα. Λοιπόν, γελάζω. Η οικογένειά σας τι λέει για όλα αυτά? Πρέπει να είναι πάντα εύκολο, νομίζω. Και η στενή, η Δώρα, η Σταυρούλα και η Πέρσα με έχουν στηρίξει πάρα πολύ, όπως και η ευρύτερη μου οικογένεια, η μάνα μου, τα αδέρφια μου, τα ξαδέρφια μου, οι συγγενείς μου κτλ. Θεωρώ ότι αν δεν είχα τη Δώρα και τα κορίτσια δίπλα μου με την ουσιαστική έννοια του όρου, δεν θα είχα καταφέρει πολλά πράγματα στη ζωή μου και ως δήμαρχος και ως γιατρός παλιότερα. Είπατε πριν κάτι για μόρφωση και ήρθε στο μυαλό μου το περιβόητο copy-paste. Συγγνώμη, είστε γιατρός. Έχετε διαβάσει τόνους βιβλία στα αγγλικά. Δεν ξέρατε το copy-paste? Από αυτά διάβασα για να δώσω και εξετάσεις ειδικότητας. Όχι, το έκανα επίτηδες εκείνη την ημέρα. Για να το ξεφτιλίζω, ρε παιδί μου, ότι έλεγα πρακτικά εκείνη την ημέρα, απαντούσα. Ότι ρε παιδιά, δεν κάνετε πολιτική. Εδώ κάνετε αντιγραφή τη ανακοινώση του Γιαννάκου, ας πούμε. Και το είπα έτσι, κάπου για να το χειραίσω και το copy-paste το κάνετε αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και το πήρα και το κάνανε, όπως και άλλα πράγματα που έχουν πάρει και έχουν κάνει. Εντάξει, είναι και αυτά στα πλαίσια της στοχοποίησης που είπαμε προηγουμένως. Είπατε για τον κύριο Μητσοτάκη. Ποια είναι η γνώμη σας για τον κύριο Μητσοτάκη? Πολύ λίγος. Πολύ λίγος. Και επειδή είναι του χεριού τους, γι' αυτό τον βγάλα και αρχηγό. Με τον κύριο Γεωργιάδη θα πήρατε τις σπουδιές? Όχι βέβαια. Δεν ταιριάζει ο πολιτισμός μας. Άλλο πράγμα εκφράζει αυτός, άλλο εκφράζω εγώ. Τσικουδίες και παρέα. Τσικουδίες και παρέα κάνεις με αυτούς που εκτιμάς. Δεν κάνεις με τους συνειδητούς ακροδεξιούς και νεοφιλελεύθερους δολοφόνους μιας χώρας. Γιατί αυτό έχει. Η μητέρα σας τι λέει για την πορεία σας? Η μητέρα μου είναι ευτυχισμένη και ευχαριστημένη. Είναι έτσι, καμαρώνει για το γιο. Καμαρώνει βέβαια. Πέρασε σκληρά χρόνια η μάνα μου, αλλά νομίζω... Σας έδωσε κάποια συμβουλή αυτά τα χρόνια που είστε στην πολιτική? Όχι στο Δήμο, ενώ... Κοίταξε, η μάνα μου πάντα μου λέει πρόσεχε παιδί μου και μην τα βάζεις με τόσο κτλ. Αλλά από μέσα της το χαίρεται. Ένας διαφορετικός Πολάκης, ε. Εντάξει, τα σφαγιά, αν δεν κάνω λάθος, αν μπόρεσα να καταλάβω από το πλάνο, πρέπει να είναι στο Φραγκοκάστελο, στα σφαγιά κάτω. Α, ναι. Γιατί πρέπει να είναι. Ναι, εντάξει. Πρέπει να είναι ο τείχος σου ψηλός, πρέπει να είναι του Φραγκοκάστελο μια γωνιά. Νομίζω, έτσι, όπως το ξέρω. Πάντως. Δεν είδα γενικό πλάνο, ας πούμε, βέβαια. Με διαφορετική προσέγγιση τη προσωπικότητά του, είδαμε. Ήρεμος. Ήρεμος, εντάξει. Φωνάζει και εκεί? Όχι, δεν φωνάζει, αλλά ήρεμος και έξεφρασε τις δικές του απόψεις πάντως. Τοποθέτησε όλο αυτό που γίνεται και γύρω από το πρόσωπό του και τα λοιπά σε δύο σημεία. Το ένα σημείο είναι η ιδεολογική του κατεύθυνση, σου λέει αυτός είμαι, αυτή είναι η ιδεολογία μου, αυτή είναι η άποψή μου. Και το δεύτερο είναι σου λέει αυτός είναι ο χαρακτήρας μου, δεν γίνεται να αλλάξω. Όχι, εντάξει. Εντάξει, αυτό ήταν. Ναι, αλλά όταν λέει όταν σε πυροβολούν με 45, δεν μπορείς να απαντάς με βασιλικό, σωστό. Να ραντίζεις με βασιλικό. Ναι, αλλά ποιος έβγαλε προς τους 45 και άρχισε να βαράει? Ναι, αυτό είναι ποιο έκανε κοντά τα βούλια. Έτσι. Πάμε τώρα στο Γιώργο Τσελίγκα. Θα πάμε στην παρέλαση. Γιατί ανασαίνει, γιατί προσπαθώ να δω. Θα έχει κάγκελα, δεν θα έχει κάγκελα. Έχω μια αγωνία. Για πάμε, για άλλα, Γιώργο. Γιώργο. Καλημέρα, παιδιά, και χρόνια πολλά. Γιατί κάγκελα δεν έχουμε. Ναι, ακόμα. Κάγκελα δεν έχουμε, έχουμε σκοινιά όμω. Εντάξει, το σκοινί τώρα. Λοιπόν, σε κλειό είναι όλη η περιοχή εδώ, Σύνταγμα. Ισχυρός τριμνιωμικός κλοιός, λόγω της μαθητικής παρέλασης που θα ξεκινήσει σε περίπου 42 λεπτά. Είναι κάτω στο Ζάπιο τώρα οι μαθητές. Έτσι, βλέπετε, δεν υπάρχει κίνηση των οχημάτων. Θα δείτε με τη βοήθεια του καλού αδέλφου Χριστόφορου Δέμου. Η εξέταση έχουν στηθεί, τα γήματα είναι έτοιμα, όλα τα πάντα. Και ώρα αρχίζει, δρόμοι, Γιώργο. Ακούγεται οι οδηγοί, θα κατέβουμε τα αυτοκίνητα. Και ώρα αρχίζει, Γιώργο. Σε 42 λεπτά. 11 παιδιά, 11 η ώρα ξεκινάει η παρέλαση. Έχει κόσμο. Έχει κόσμο. Πιστεύω, κρατήσει. Έχει κόσμο. Όχι, ακόμα τίποτα. Πάνε, γιατί βλέπω κοίταξε, τα παιδιά. Δεν είναι το πάθος που ήταν τα άλλα χρόνια. Μα θα πάνε, μα ακούστε, θα πάνε, δουν τα παιδιά. Δεν έχει το. Ακούστε, θα πάνε, αλλά θυμάμαι όταν ήμασταν πιτσιρικάδες εμείς
Ήτανε άλλη η γοητεία. Δεν έχω μόνο, ξέρεις, όχι πυροπολεμικά ρε παιδί μου, λέμε το 75, 76, εντάξει, 78. Εγώ αγέννητος. Δεν σου παγώ πριν το 60, ναι. Άλλο. Εσύ ακόμα ήσουν αχνούδωτο παιδί. Ναι, ναι, προχώρα. Αχνούδωτο, καλό. Αμάλια εγώ. Okay. Λοιπόν, okay. Μιλάμε για τώρα. Τώρα δεν έχει αυτή τη συγκίνηση που υπήρχε παλιά. Κάθε δηλαδή και του χρόνου είναι χειρότερα. Κατάλαβα. Αυτό που λέει ο δημόσιος. Κάθε πέρσι καλύτερα. Μάλιστα. Έτσι, βλέπετε τώρα ερημιά ο δρόμος, αλλά έχει ισχυρότατη παιδιά δύναμη αστυνομική. Και από κάτω την πλατεία και εδώ τα πάντα. Πολύ ωραία. Αύριο θα γίνει αυτό. Να σου πω κάτι, Γιώργο. Να σου πω κάτι. Όταν αρχίζει και γίνονται ανακοινώσεις ότι θα γίνουν επεισόδια, ότι θα γίνει το ένα. Ναι. Θα βάλουμε την αστυνομία στα σιλάκια. Ο άλλος τη φοβάται να πάρει το παιδί και να πάει μεταξύ μας. Δημιουργεί ένα κλίμα κακό αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Νομίζω, δεν ξέρω, κοίταξε, αλλά νομίζω. Εγώ παρά τα αυτά πιστεύω ότι αυτοί που παραλάβουν δίκιο. Τα παιδιά του θα πάνε. Να τα δούμε. Ναι, παιδί μου, εντάξει. Εντάξει. Εγώ που θα παρελάσω άλλο, θα έρθω εδώ. Να έρθει, να έρθει, τσολιά. Ακούστε, εδώ που είμαστε. Εδώ που είμαστε εμείς δεν θα έχει κόσμο. Ο κόσμος θα είναι από την Όθωνος και πίσω. Μάλιστα. Και από Βασιλέως Γεωργίου και κάτω. Μάλιστα. Εδώ θα είναι μόνο εμείς οι δημοσιογράφοι, οι τεχνικοί. Και 2.000 αστυνομικοί. Άρα λοιπόν. Σωστό. Και 1.500 περιμετρικά αστυνομικοί. Ναι. Έτσι και από κάτω και από πάνω. Πέριξ δηλαδή του συντάγματος. Γι' αυτό να ξέρουν και οι φίλοι οδηγοί. Εξυπακούν ότι θα κατέβουν με το μετρό ή με τα άλλα μέσα μεγάλη μεταφορά. Μην γυρίσουν και πάρουν αμάξι. Έτσι. Θα το λοιπόν, βάλουν 200-300 μέτρα μακριά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιώργο. Καλή δουλειά στο ρεπορτάζ. Χρόνια σου πολλά. Χρόνια σου πολλά. Είναι Γρηγορίου του Παλαμά σήμερα. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Όχι. Ναι, Γρηγορίου του Παλαμά. Εντάξει. Ναι. Αύριο είναι οι μεγάλες γιορτές. Εντάξει. Τα προγιορτεία του Ευαγγελισμού είναι σήμερα. Τη Θεοτόκου του Ιερομάρτυρος Αρτέμονος, Επισκόπου Σελευκίας της Πισιδίας. Έτσι, για, όχι, να τα ξέρουμε όλα γιατί ο Καμπουράκης, κυρίες και κύριοι, με υποχρεώνει να τα πω αυτά. Για τη Σελεύκια, σου είπα εγώ να πει. Δεν μου πες. Τώρα να τα λες όλα, μην κρύβεσαι στον κόσμο. Ελάτε, Αγγελική, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε θέματα. Τα αγαπημένα σας. Ναι, τα αγαπημένα σας. Τσιρώνης Λοΐζου, ναι. Τσιρώνης Λοΐζου. Τσιρώνης Λοΐζου. Τσιρώνης. Εσένα είναι ο Τζερόνης. Τσιρώνης. Λοιπόν, η Λοΐζου είναι δικιά μου. Είναι από τον Τζερόνη μου, είναι διάμεσα. Ναι, ναι. Λοιπόν. Γι' αυτό είναι οικολόγος. Λοιπόν, έλα, για λέγε. Ψηλά ακόμα στην ατζέντα βρίσκονται αυτά τα θέματα. Όπως είναι λογικό, τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα σηκώνουν. Έχουν στο μαξιλάρι. Ψηλά έχουν αντιδράσει, έχουν μια αναταραχή, ναι, βεβαίως. Ο κύριος Τσιρώνης επιμένει λοιπόν στη δήλωσή του ότι το Καστελόριζο δεν ανήκει γεωγραφικά στο Αιγαίο αλλά στην Ανατολική Μεσόγειο. Τον βλέπουμε και εδώ στην οθόνη μας. Στη Βουλή απ' έξω. Στη Βουλή απ' έξω. Τι ήθελε τώρα κι άλλο αυτό το θέμα, ρε παιδάκι. Εντάξει, ρε παιδί μου, δικαίωμά του είναι. Βουλευτή είναι. Τον εξέλεξε. Ακόμα τον εξέλεξε. Έχει βρει πόσου σταυρού πήρε. Σταυρία. Δεν βρήκε. Αυτά είναι που σου είπα. Βρες πόσου σταυρού πήρε. Θα του βρούμε. Να δούμε τι πόσο. Γιατί το Σεπτέμβριο δεν πήρε σταυρού. Όχι, μετά ήταν με τις λίστες. Ήταν με τη λίστα. Το Γενάρη είχε πάρει. Για παρακαλώ, τι γίνεται στο Μαξίμου. Υπάρχει λοιπόν έντονη αντίδραση για τις δηλώσεις του κυρίου Τσιρώνη τόσο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και εσωτερικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε τη δήλωση του κυρίου Μιχαλογιαννάκη, ο οποίος είπε ότι είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη. Προκλητική. Δικός μου. Ναι. Πολύ προκλητική και επικίνδυνη δήλωση, καθώς αυτό που λέει στην ουσία είναι αυτό που επιθυμεί η Τουρκία να συμβεί. Από το 2011 επιμένει σε αυτό. Ναι. Από την Νέα Δημοκρατία. Να σημειώσουμε ότι ο κύριος Τσιρώνης απάντησε σε όσους αντιδρούν και είπε ότι είτε οφείλεται σε πολιτική, σε γεωγραφική άγνοια, σε άγνοια πρατηδρογνωσία, συγγνώμη, ναι, είτε σε φτάνουν στην πολιτική παράκρουση. Έτσι είπε χαρακτηριστικά. Εμείς είμαστε σε παράκρουση. Όχι. Εσύ θα αποφασίσουμε να εγώ να με σε παράκρουση και εσύ ότι δεν ξέρεις πατριδογνωσία. Ναι. Να κάνουμε έτσι ρόλοι να είναι λίγο. Εντάξει, εντάξει. Από τη Νέα Δημοκρατία είχαμε τη δήλωση εδώ στο Sky του κύριου Κουμουτσάκου, ο οποίος είπε ότι είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη δήλωση και είναι και λάθος η κατάτμιση του Αιγαίου. Έχει καταλάβει ο κύριος Τσιρώνης. Ναι, κύριος Τσιρώνης, ότι αυτό δεν είναι θέμα πατριδογνωσίας ούτε πολιτικής παράκρουσης. Είναι λάθος να γίνεται αυτή η δήλωση για συγκεκριμένους πολιτικούς λόγους εθνικής πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής. Δεν είναι θέμα. Ξέρουμε που είναι το Καστελόριζο, ξέρουμε που βρίσκεται. Αν ανοίξει ένας οποιοδήποτε το Google Map. Έτσι, το ξέρω και Google Map. Θα δει πραγματικά τι λέει εκεί, ποια θάλασσα είναι. Αλλά έχουμε εξηγήσει περί την ώρα που έχουμε πει 17 φορές. Πρέπει να τι καταλάβει. Δεν καταλαβαίνει πρέπει ο Έρμος. Να καταλάβει ότι μετά από 5 χρόνια, αυτό. Όταν θα κάτσουν ο τότε υπουργός εξωτερικών με το σημερινό, με τον Τούρκο, ο δικός μας, με τον Τούρκο,
Ο Τούρκος θα του πάει τη δήλωση του Σιρών και θα του πει: λέγατε αυτό. Λέγατε αυτό. Σιγά-σιγά μην πάει. Ως χώρα. Μου πάει τίποτα στον αέρα. Ως χώρα. Έλα, για συνέχιση. Τώρα να περάσουμε και στο άλλο θέμα. Στη Λοΐζου, την αγαπημένη του Δημήτρη. Και εκεί έχουμε πολύ έντονες αντιδράσεις. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης από την Κέρκυρα, όπου βρίσκεται, είπε ότι ο πρωθυπουργός τελικά γνώριζε για την ιδιότητα, για τα προβλήματα που είχε η κυρία Λοΐζου. Και το θέμα δεν είναι να αποσυρθεί η Μυρσίνη Λοΐζου, αλλά το θέμα είναι να αποσυρθεί ο Τσίπρας. Είχαμε άμεσα την απάντηση του Μαξίμου. Το οποίο ανέφερε τον κύριο. Για την Λοΐζου μιλάμε, τα βάλε με τον άλλον. Και το Μαξίμου απάντησε ότι ο κύριος Μητσοτάκης κοιμάται και ξυπνάει με το όνειρο να αποσυρθεί ο κύριος Τσίπρας. Ωστόσο, αυτό που θα γίνει μετά τις ευρωεκλογές είναι να αποσυρθεί ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, προκειμένου και ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει απέναντί του έναν σοβαρό αντίπαλο. Το καταλάβαμε αυτό. Okay. Ναι. Ευχαριστούμε, ναι, κύριε. Ξέρεις, τώρα μιλάμε για αποσύρσεις. Άρα λοιπόν, Αγγελική μου, είσαι στη φάση των αποσύρσεων. Λοιπόν, αποσύρσου και εσύ τώρα για να έρθει η άλλη συνάδελφος, γιατί θα πούμε για τις δημοσκοπήσεις, κύριε συνάδελφε. Να πούμε για τις συνάδελφες. Εσείς που είστε και ειδικός επί του θέματος των δημοσκοπήσεων. Έχουμε διδαχτεί και στατιστική στη σχολή μας. Ναι. Παλιά βέβαια, παλιά στατιστική. Άλλη στατιστική, κύριε. Πρωτόγονη. Είχατε κομπιούτερ τότε. Όχι. Τι κομπιούτερ. Μηχανάκια κάνατε τις πράξεις. Λοιπόν, Ινδία Ιμούλου, γεια σου, Ινδία, καλημέρα. Καλημέρα σας. Πάμε να δούμε τις δύο, δύο δημοσκοπήσεις έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Το Βήμα είναι η πρώτη εδώ που έχω και μπροστά μας. Βεβαίως. Πάμε να δούμε δημοσκόπηση μέτρων ανάλυσης για το Βήμα της Κυριακής. Στην εκτίμηση ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές δίνει προβάδισμα 10,8 βουλευτικές εκλογές. 10,8 μονάδες προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία, η οποία συγκεντρώνει 36,8% έναντι 26% του ΣΥΡΙΖΑ. Τρίτο κόμμα έχουμε τη Χρυσή Αυγή με 7,5% και ακολουθούν το Κίνημα Αλλαγής με 7,4%, το ΚΚΕ με 6,2%, η Ένωση Κεντρών με 1,8%, η Λαϊκή Ενότητα με 1,7%, το Ποτάμι με 1,5%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 1,4%, το Μέρα 25 με 1,3%. Το Μέρα 25 τι είναι? Του Γιάννη Βαρουφάκη. Α, πες το που λέει. Του Βαρουφάκη. Του δικού σου. Μέρα 25 το λένε. Ναι, είναι από το Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Ενώ άλλο κόμμα επιλέγει το 6,3%. Ποιος είναι το? Ο άλλο, άλλο κόμμα. Άλλο κόμμα. Άσχετο. Πάμε τώρα στην ίδια δημοσκόπηση, στην πρόθεση ψήφου για τις ευρωεκλογές. Έχει αυτόν, πώς το λέμε, Θεσσαλονίκη που με τα βιβλία, το Βελόπουλο. Όχι. Δεν τον έχει το Βελόπουλο εδώ. Ναι. Όχι. Δεν τον βλέπω, λαός βλέπω. Όχι, δεν τον. Α, είναι στο άλλο. Είναι στο άλλο, ναι. Ναι, εντάξει. Πάμε λοιπόν, πρόθεση ψήφου για τις ευρωεκλογές αυτή τη φορά. Εδώ η Νέα Δημοκρατία έχει προβάδισμα 9,2%, συγκεντρώνει ποσοστό 27,1%, έναντι του ΣΥΡΙΖΑ με 17,9%. Ακολουθεί τρίτο κόμμα το Κίνημα Αλλαγής με 5,8%, η Χρυσή Αυγή με 5,3%, το ΚΚΕ με 4,8%, οι Οικολόγοι Πράσινοι με 2,3%, το Ποτάμι με 1,5%, η Λαϊκή Ενότητα και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός με 1,2%, η Ανεξάρτητοι Έλληνες και η Ένωση Κεντρών και το Μέρα 25 με 1,1%, ενώ άλλο κόμμα επιλέγει το 4,6%. Αν αποφάσιστη. Και την Ένωση Κεντρών. Πολύ την Ένωση Κεντρών, και να σου πω και κάτι. Το μέτρο για τις ευρωεκλογές είναι 4,7 νομίζω. Αλλά μπορεί και με 3 να βγει, είναι από τα υπόλοιπα, από τα υπόλοιπα που μαζεύονται. Ναι. Αλλά εντάξει τώρα, εδώ πέρα βλέπω εγώ, ας πούμε, τα 5 μεγάλα κόμματα και τους οικολόγους να έχουν τύχη. Δηλαδή, με βάση αυτή τη δημοσκόπηση. Ναι. Βέβαια, η αναποφάσιστη είναι 11,6, έτσι. Και το δεν θα ψηφίσουν 7,6. Άλλο το δεν θα ψηφίσουν. Δεν ξέρω, δεν απαντώ 2,2. Ναι. Αυτά έχει σημασία. Ναι, έχουν σημασία αυτά. Να σας πω για την ίδια δημοσκόπηση ότι η καταλληλότερος πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28% έναντι του Αλέξη Τσίπρα που συγκεντρώνει ποσοστό 18%. Ενώ για τη συμφωνία των Πρεσπών να πούμε ένα ποιοτικό στοιχείο, πως το 73% απαντά ότι μάλλον δεν συμφωνεί με τη συμφωνία αυτή, ενώ μόλις το 24% λέει πως μάλλον συμφωνεί. Μάλιστα. Πάμε στο ντοκουμέντο τώρα που το δείξαμε και χθες πιο αναλυτικά, ας πούμε, αλλά να μας πεις και τώρα, αφού είναι και αυτό και η δημοσκόπηση της Vox Pop ανάλυσης, λοιπόν, δίνει προβάδισμα μικρότερο του βήματος, 2,3% της εθνικές εκλογές, πρόθεση ψήφου. Πιο συγκεκριμένη, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 30,5% έναντι του ΣΥΡΙΖΑ που συγκεντρώνει 28,2%. Ακολουθεί η Χρυσή Αυγή με 7,8%. Ψηλά η Χρυσή Αυγή εδώ, έτσι. Ναι, 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 ψηλά. Το Κίνημα Αλλαγής με 5,8%. Το ΚΚΕ με 4,4%.
4%, ενώ κάτω από το όριο εισόδου στη Βουλή έχουμε το ποτάμι με 0,8%, τους ανεξάρτητους Έλληνες με 0,4%. Πολύ χαμηλό. Εντάξει, ό,τι λέει. Η Ένωση Κεντρών με 0,7%, λοιπά κόμματα 10%, αδιευκρίνηστη ψήφος 11,4%. Το 11,4%. Ναι. Είναι το ίδιο. Περίπου, ναι, το ίδιο. Είναι το ίδιο. Στα υπόλοιπα κόμματα βλέπω μια διαφορά. Εντάξει. Της τάξης του 2,8%, 2,4%, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τα υπόλοιπα. Α, είναι σκληρά πεντακομματική. Εδώ είναι σκληρά πεντακομματική. Εδώ δεν υπάρχει κανένα στο όριο δηλαδή. Δεν υπάρχει. Λοιπόν. Μάλιστα. Και στην καταλληλότητα, να πούμε, γιατί έχει ενδιαφέρον και αυτό. Ναι. Καταλληλότερος εδώ είναι ο Αλέξης Τσίπρας με 29,5%, έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη που συγκεντρώνει 21,2%. Ωραία. Όμως, στη δημοσκόπηση, το ντοκουμέντο που είδαμε και χτες και την αναλύσαμε, η παράσταση νίκης είναι 54,7% της Νέας Δημοκρατίας και 26,3% του ΣΥΡΙΖΑ, στη δημοσκόπηση που φιλοξενεί η εφημερίδα ντοκουμέντο και την οποία διενήργησε η Vox Pop Ανάλυσης. Έλατε. Πάμε στο Μίλτο. Μίλτο, καλημέρα. Καλημέρα. Είχαμε Μολότοφ καινούργιες. Πάλι. Δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, όπως λέγαμε και χθες, έτσι και σήμερα τα ξημερώματα. Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν κατά των αστυνομικών. Βλέπουμε εικόνες αρχείου εδώ, πλάνα αρχείου. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιος αστυνομικός. Ποια αφορμή έγινε αυτό, έτσι? Με καμία αφορμή. Ξεστοκάρουνε, τάκι μου. Ξεστοκάρουνε κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Δεν το ξέρω. Ξεστοκάρουνε. Τι λέει. Δεν τραυματίστηκε, όπως είπαμε, κάποιος αστυνομικός, όπως είχε γίνει στις τελευταίες δύο επιθέσεις, την Πέμπτη και χθες τα ξημερώματα. Είχαμε πάρει τις φυλακές. Αυτό είναι πιο καλό. Ένα βίντεο ντοκουμέντο το οποίο αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και φαίνεται. Αυτό είναι εδώ. Αυτό είναι το βίντεο το οποίο είδε χθες το φως της δημοσιότητας. Βλέπουμε live μετάδοση κρατουμένων. Έχουν δηλαδή τα κινητά τους κανονικότατα και μεταδίδουν live στο Facebook αυτή την εικόνα. Χρήματα, χιλιάδες ευρώ. Λεφτά, ρε παιδί, 50 ευρώ. Και του λέει κατουρίσκουν. Ακριβώς. Διθυραμβικά σχόλια από φίλους τους, όπως βλέπουμε από κάτω. Μπουκάλια με αλκοόλ. Βλέπεις. Και βότκα δυναμίτη. Βότκες. Ακόμα και σε βιντεοκλίπ. Και πώς το λένε, γατούλα μέσα. Τηλεόραση κανονικά. Τηλεόραση, home video. Η γάτα, τι γάτα. Α, η γάτα. Γάτα. Δεν είναι το Ιμαλαϊόν αυτή. Όχι, δεν είναι το Ιμαλαϊόν, είναι μαύρη. Λοιπόν, παιδιά, έτσι μπαίνω κι εγώ φυλάκι. Δεν πα να γλιτώσω. Εύκολα. Γιατί δύσκολο είναι. Λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς θα πάμε πάλι στην Κρήτη. Γιατί θα πάμε στον Πλατανιά. Πάμε, ρε, εγώ όχι τώρα. Στην Πλατανιά. Στον Πλατανιά. Στον Πλατανιά. Σηκώθηκε και όρθιος. Γεια σου, Δήμαρχε. Ναι. Κάτσε κάτω, παιδί μου, που σηκώθηκε όρθιος. Θα κάνεις παρέλαση, θα κάνεις μέσα στο στούντιο. Γεια σου, Γιάννη Μαλαδράκης, ο δήμαρχος της περιοχής μου. Ο δήμαρχος της Πλατανιά. Τι κάνεις, Δήμαρχε, πώς είσαι? Καλημέρα, δόξα τω Θεώ, θα λέμε. Προσπαθούμε να αναστηθούμε κυριολεκτικά μετά από αυτό που συνέβη, το οποίο ήταν επαναλαμβανόμενο και συνεχές. Ήταν ένα γεγονός το οποίο ξεκίνησε 14 Φεβρουαρίου και 24 Φεβρουαρίου κυριολεκτικά, μπορώ να πω, στο τέλος τα πάντα. Ένα τσουνάμι, όπως είπε και ο καθηγητής ο Λέκας, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, το οποίο το παραλύλησε ακόμα και με το τσουνάμι της Ινδονησίας. Γιατί τσουνάμι, γιατί από τα βουνά κατέβηκαν όλα τα κόμματα με 1.200 χιλιοστά από εκεί, φανταστείτε, δηλαδή 12 μέτρα ύψος ήταν η στήλη στο τετραγωνικό, για να κάνετε μια αναγωγή του μεγέθους και το οποίο βέβαια στο πέρασμά του συμπαρέσετε τα πάντα. Πού είσαι τώρα, Δήμαρχε? Είμαι σε μία από τις γέφυρες. Ναι. Είναι στον Τεριανό ποταμό. Μπορείτε πίσω μου να δείτε σιγά σιγά, τώρα θα γυρίσει και το κινητό, πόσο μεγάλος έγινε ο ποταμός. Αυτό ήταν Αργιάκι, μωρέ. Έφτασε, βλέπετε, μία διάμετρο που ξεπερνάει και τα 100 μέτρα. Έχει μπει στα χωράφια της περιοχής. Αυτό όμως που βλέπετε είναι ένα κομμάτι ενδεικτικό σε ένα μήκος διαδρομής χιλιομέτρων. Τρεις μεγάλοι ποταμοί, ο Τεριανός μας τώρα, ο Ταυρονίτης ποταμός και ο Κερίτης, στους οποίους είχαν και τα προβλήματα οι έξι γέφυρες, ναι. Άλλοι με κατάρρευση και άλλοι με να φύγει το επίχωμα. Σε αυτή που βρισκόμαστε τώρα έχει γίνει μια προσωρινή αποκατάσταση του επιχώματος για να μπορεί να περνάει ο κόσμος και να υπάρχει κοινωνία. Είχαμε ως αποτέλεσμα εκατομμύρια, δεκάδες κυβικά χώματος και νερού με τεράστια ορμή να έρθουν από τα νότια, από τα ορεινά. Δήμαρχε, πες μου κάτι σε παρακαλώ, γιατί βιαζόμαστε. Πόσα λεφτά σου έχουν δώσει και πόσα λεφτά χρειάζεται η περιοχή να συνέλθει? Είναι σωστή, αλλά η απάντηση θα είναι διαφορετική, αν μου επιτρέπετε και οι δύο. Το θέμα μου δεν είναι αν θα δώσουν τα 65 εκατομμύρια ευρώ που στιγμή ζητάει ο Πλατανιάς μόνο για τη δημοτική οδοποιία. Σύμφωνα με τους μηχανικούς του Υπουργείου Υποδομών, τα 200 σπίτια
ξέρετε, από αυτή είναι, είναι σε έλεγχο και είναι άλλα κίτρινα και άλλα κόκκινα και άνθρωποι μένουν εκτός του σπιτιού του, είτε στο ξενοδοχείο. Σε 200 σπίτια έχουν φύγει άνθρωποι. Είναι κίτρινα και κόκκινα και το επόμενο διάστημα κάποιοι θα φύγουν. Κάποιοι έχουν φύγει ήδη από 10 σπίτια. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι μόνο ότι έχουν χαθεί 40.000 στρέμματα γης. Έχει εξαφανιστεί η πορτοκαλιά, το αβογκάντο και η ελιά και έχει πάει στη θάλασσα, στην Μύκονο έχει πάει απέναντι. Στα κίτρινα. Και τι θέλει δηλαδή. Δεν φτάνει. Θέλω. Δύο πράγματα αν μου επιτρέπετε. Και είναι κρίσιμο γιατί σήμερα 5 η ώρα, που δείτε ευκαιρία να το πω και σε εσάς, θα είναι ο υπουργός υποδομών ο κ. Σπίτης στα Χανιά. Θα κάνει ανακοινώσεις. Λοιπόν, το ένα είναι τα έργα αυτά τα κύρια θα πρέπει να γίνουν ανθεκτικά έργα για τα επόμενα 50 χρόνια όπως είχαν γίνει και να τα κάνει το Υπουργείο Υποδομών που αυτό γνωρίζει. Πιο σύντομα, πιο σύντομα. Γιατί θέμα ασφάλειας. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι είναι μια ευκαιρία να πάμε σε μια ανασυγκρότηση της ενδοχώρας που έχει πληγεί. Να κάνουμε δηλαδή αυτή το βήμα μπροστά μέσα από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορούμε καλή, να καλή δύναμη, κύριε Δήμαρχε, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Πρόσεχε τους ανθρώπους εκεί, πρόσεχε τους ανθρώπους. Γιατί θύματα, αλλά δεν ήταν δικαίω. Να είστε καλά. Να προσέξει τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους λέει στη γησά μου. Τους ανθρώπους. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλή δύναμη και περιμένοντας τον κύριο Σπίτζη, η Έλενα Παπαδημητρίου είναι εδώ. Η Τίνα Πασκουρασγέρα, να πα κουρασγέρα, μη σου πει ξυνή εδώ μεταξύ. Ένα συνταξιούχο να έχει μαζέψει όλα αυτά τα λεφτά. Α πούμε και να έχει πάει. Κρουαζιέρα, Αμερικανός και Βρετανός, κυρίως Βρετανοί και Αμερικανοί βρίσκονται μέσα στο κρουαζιερόπλαιο Viking Sky. Κοίταξε, κοίταξε, και να θαλασσοδέρνεσαι σε κύματα που φτάνουν και τα 8 μέτρα. Γιατί είναι μια... έγινε. Χάλασε μία μηχανή. Και είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Από χθες το βράδυ υπάρχει το θέμα. Από χθες το βράδυ μια τεράστια επιχείρηση έχει στηθεί με 5 ελικόπτερα που επιχειρούν και εκενώνουν, βγάζουν δηλαδή επιβάτες ή 20-20. Δεν κίνδυνευσε να βυθιστεί το πλοίο. Βεβαίως. Υπήρχε κάποια στιγμή που ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τώρα κατάφεραν να επισκευάσουν και να θέσουν ξανά σε λειτουργία τις 3 από τις 4 μηχανές. Έχουν βγάλει τουλάχιστον 330 ανθρώπους. Είναι 1.300 οι επιβαίνοντες. Είναι τεράστια αυτά. Είναι πολιτές ολόκληρα. Είναι 900 είναι επιβάτες από 16 χώρες. Κάνε μια βέλτα με το ελικόπτερο. Εκεί που πηγαίνανε τα γεροντάκια μόνο για κρουαζιέρα. Τα πλάνα μέσα δείχναν το κόσμο είναι τρομοκρατισμένο. Και πώ αλλιώ φοράνε τα σωσίβια και περιμένουν. Δεν είναι γεροντάκια όλοι. Είναι και νέοι άνθρωποι που πάνε στι κρουαζιέρε για να βγουν μέρη, για να περάσουν καλά. Βέβαια, αυτό ήταν ένα ατυχέστατο γεγονό. Βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι φοβερό το πλάνο. Και τραυματίε. Καμιά δεκαριά τραυματίε. Σοβαρά ή. Κάποιοι από αυτού δεν είναι και είναι σε σοβαρή κατάσταση. Περιμένουμε μέχρι το μεσημέρι να δούμε τι θα γίνει. Το πρόβλημα είναι ότι οι καιρικές συνθήκες δεν έχουν αλλάξει πάρα πολύ στην περιοχή. Πάμε στο Λονδίνο. Ούτε και έχουν αλλάξει πολύ οι καιρικές συνθήκες. Έχουν αλλάξει βέβαια οι πολιτικές συνθήκες. Εχθές 1.000.000 Βρετανοί κατέβηκαν στους δρόμους στο Λονδίνο για να πούνε θέλουμε και άλλο δημοψήφισμα. Θέλουμε να τα πάρουμε όλα πίσω. Βέβαια, 1.000.000 μπροστά στα 17.4 που ψήφισαν το 2016 υπέρ του Brexit. Δεν ξέρω, η δυστυχία δεν είναι πολύ θετική. Πάντως το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Το πλάνο είναι αυτό. Το πλάνο είναι αυτό. Δεν είναι αρχείο, είναι όχι, το κανονικό. Είναι το χθεσινό. Και έχουμε και μια αποκάλυψη από του Times σήμερα. Θέλουν και άλλο δημοψήφισμα. Ναι, να πούνε τι στο δημοψήφισμα. Να πούνε όχι. Αυτή που ήταν εκεί να μείνουν. Είσαι με Εγγλέζος εσύ. Όχι, είμαι. Λοιπόν, ναι. Θέλουν να το πάρουν πίσω. Έχουν δει ότι τα πράγματα εκεί, η επένδυση στο φόβο και στα κατώτερα ένστικτα που του είχαν υποσχεθεί, δεν είναι τα πράγματα έτσι. Και έχουν βρεθεί όχι στο παραπέντε, στο και ένα βρίσκονται. Έχουν λίγες ημέρες να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Ωραία. Και σε αυτό να προσθέσω ότι υπάρχει δημοσίευμα από του Times που θέλει 11 μέλη της κυβέρνησης να ζητούν την παραίτηση της ΜΕΗ, γιατί λένε ότι είναι ένα τοξικό, χαοτικό και αρνητικό πρόσωπο αυτή τη στιγμή. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Εμείς όμως θα πάμε στους αρκιούς. Αυτό μάλιστα. Δεν υπάρχει εθνική εορτή χωρίς αρκιούς. Πολύ σωστά. Φέτος όμως αυτός ο ένας μαυτής δεν θα είναι μόνος. Έτσι, μπράβο. Γιατί μπράβο. Από τη Σύρο. Το ξέρεις το θέμα. Ναι, 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 ναι. Έτσι. Θα πάνε από το Λύκειο Σύρου κτλ. Λοιπόν, να δούμε το ρεπορτάζ και θα επιστρέψουμε πολύ γρήγορα κοντά σας. Είμαι ο Χρήστος Καμπόσος, είμαι 9,5 χρονών και πάω στην τετάρτη τάξη. Αυτός είναι ο Χρήστος, ο μοναδικός μαθητής του Δημοτικού Σχολείου στους Αρκιούς, που εντυπωσίασε το Πανελλήνιο πέρσι όταν παρέλασε μόνος του, με μόνη συντροφιά τη δασκάλα του. Αυτή τη φορά δεν θα είναι μόνος. Θα είμαι πάλι ο σημειοφόρος στο σχολείο, αλλά θα έχω πολλά παιδιά να παρελάσω μαζί τους. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα παρελάσω μαζί τους και τους έχω ήδη γνωρίσει.
Και φάγαμε μαζί. Το Λύκειο Ελληνίδων Σύρου αποφάσισε για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου να συνοδεύσει το μικρό Χρήστο. Έτσι, μια ντουζίνα παιδιά ταξίδεψαν από τη Σύρο στους ακριτικούς Αρκιούς. Όλοι έχουμε τις καλύτερες εντυπώσεις ήδη. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Γνωριστήκαμε με το Χριστάκι, με τους υπόλοιπους κατοίκους εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και ανυπομονούμε για την παρέλαση. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ με αυτή την ιδέα. Έφεραν από μόνα τους δώρα στο Χριστάκι και μαζί τους ανοίχτηκε. Μου κάνανε παρέα, καθίσανε στο τραπέζι, φάγανε μαζί τους. Παίξανε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, τρεις ευτυχισμένοι, γιατί δεν θα παρελάσει ο Χρήστος μόνος του, θα έχει και δύο παραστάτες από το Λύκειο Ελληνίδων Σύρου και θα ακολουθεί βέβαια και το τμήμα του υπόλοιπο. Και φανταστείτε τώρα τη χαρά μας από εκεί που θα ήμασταν μόνο οι δύο, ότι πλέον θα είμαστε ένα ωραίο παρεάκι που θα ενώσει τη Δωδεκάνησο με τις Κυκλάδες. Καινούργιο βίντεο, τώρα το είναι ναι, από άλλη κάμερα. Και δείχνει και τον κόσμο ναι, που ναι, είχε. Ναι. Λοιπόν, Γιάννης Παπαγιάννης και Γιάννης Αγουρίδης, καλημέρα παιδιά, καλώς ήρθατε, καλοί συνάδελφοι και φίλοι. Ο Γιάννης είναι γνωστός, άλλωστε είναι στο Έψιλον, το λέμε τώρα. Στο νέο Έψιλον. Στο νέο Έψιλον και ο Γιάννης Αγουρίδης είναι από την εφημερίδα Η Αυγή. Ένα σχόλιο θέλουμε καταρχάς. Χρόνια πολλά να πούμε έτσι. Χρόνια πολλά. Και για τις Ευαγγέλιες αύριο και για τις Ευαγγελίες. Υπάρχουν κάποιοι που δεν λένε χρόνια πολλά, ντρέπονται για αυτό το λόγο. Όχι. Τώρα, είχαμε αυτό το περιστατικό με τον Γιώργο το Βαρεμένο. Να ακούσουμε ένα πρώτο σχόλιο. Σοβαρό περιστατικό. Και νομίζω καταρρύπτεται το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι όλα είναι συντονισμένα από ακροδεξιούς και εθνικιστικούς κύκλους. Και στην Αυστραλία ακροδεξιοί. Ναι. Είχε πει κάτι νωρίτερα για την Αυστραλία όμως, Δημήτρη. Και πρέπει να το ξαναθυμηθούμε αυτό. Ότι στην Αυστραλία ειδικά, επειδή είχαν επί δεκαετίες είχαν πολύ ισχυρή σκοπιανή προπαγάνδα, οι άνθρωποι εκεί τα έχουν πάρει στο κρανίο. Είχαν ισχυρό λόμπι. Είχαν πολύ ισχυρό λόμπι. Έτσι. Οι σκοπιανοί είχαν πολύ ισχυρό λόμπι. Μαθαίνω ότι εν ώψη των αυριανών παρελάσεων ακυρώνεται η μία μετά την άλλη εμφάνιση υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ. Έδωσε. Έμαθα ότι ο κ. Παπάς την ακύρωσε αύριο στη Λάρισα. Δεν το ξέρετε? Όχι αυτό. Για πείτε να το διαβάσετε. Όχι, ναι, δεν το, παντού υπάρχει. Δεν το ξέρω. Ναι, ναι. Το είδαμε. Μαθαίνω ότι θα υπάρξουν και άλλες ακυρώσεις. Και δεν είναι τυχαίο αυτό που είπε ο κ. Κουρλέτης προχθές. Προκατέβαλε δηλαδή το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξουν επεισόδια υπεργοκάτσιες. Ναι. Σας θυμίζω αυτά τα κάνει παλιά ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Όταν ήταν Νέα Δημοκρατία στα πράγματα. Αποδοκίμαζε τους Νέα Δημοκρατία. Κάτσε να δούμε. Εδώ θα μας τα πει. Για πιο απ' όλα για την Αυστραλία. Και για την Αυστραλία. Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις. Δεν λέω ότι. Δεν είναι αμελητές, Γιάννη. Δεν είναι, λέω, ότι είναι αμελητές. Σίγουρα σε αυτό που είδαμε όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν και ακροδεξιοί κύκλοι, οι οποίοι συμμετείχαν είτε σε συλλαλητήρια είτε στις αντιδράσεις. Φυσικά υπάρχουν αντιδράσεις. Με συγχωρείς, και στις διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχουν ακροαριστερά στοιχεία. Πάντα υπάρχουν τα άκρα τα οποία εποφελούνται. Εγώ δεν συμφωνώ με τη θεωρία των δύο άκρων σε κάθε περίπτωση. Δεν μιλάω γι' αυτό εγώ. Δύο άκρα δεν θεωρώ το ΣΥΡΙΖΑ εγώ. Προφανώς. Κάποτε ήταν. Εγώ δεν το θεωρώ. Τώρα αντιδράσεις, ναι, τώρα έχει αστικοποιηθεί. Άλλο λέω, εγώ έχω τσακωθεί και με το. Πώς το έλεγα που είχε ο Σαμαράς κοντά του για το θέμα των δύο άκρων. Όχι. Όμως ακραίες φωνές από την αριστερά υπάρχουν. Δεν τις κατηγορώ, αλλά υπάρχουν. Μιλάμε, ακραίες φωνές υπάρχουν γενικά. Γι' αυτό συγκεκριμένο. Μην το λέμε μόνο τη μία μεριά. Είναι. Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να προχωρήσει στη συμφωνία. Θεωρούσε ότι είναι θετική για τη χώρα και προχώρησε κανονικά. Πάντως το 73% στη δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα στο Βήμα χθες λέει όχι στη συμφωνία. Σήμερα. Ναι, σήμερα κυκλοφόρησε. Λέει όχι στη συμφωνία. Το 73%. Ναι, είναι μεγάλο το ποσοστό. Εντάξει, είναι γνωστό αυτό. Στο μεταξύ πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι. Σε αυτό όμως. Να κάνουμε και μια ανάλυση περί αυτού. Με συγχωρείς, λέει ο κύριος Βαρεμένος στην Αυστραλία που βρέθηκε ότι από το 1974 είναι η μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία η συμφωνία των Σκοπίων. Γι' αυτό υπέστη αυτά τα οποία υπέστη. Ναι, συμφωνείς εσύ ότι είναι η μεγαλύτερη επιτυχία σαν δημοσιογράφος τώρα, έτσι όπως βλέπεις και την κοινή γνώμη. Γιατί εμείς οι δημοσιογράφοι βλέπουμε την κοινή γνώμη. Αν είναι τώρα αληθής ή αν έχουμε άλλες διπλωματικές επιτυχίες μεγαλύτερες. Το θέμα είναι η συμφωνία, αν πετυχαίνει τους σκοπούς για τους οποίους έχει δομήθηκε και έχει ψηφιστεί.
Και η γνώμη μου είναι ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση ούτως ή άλλως. Από εκεί πέρα και η συμφωνία με τις δράσεις. Ναι, το σύνολο της συμφωνίας. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν τροτά σημεία, σε κάθε συμφωνία υπάρχουν. Αλλά από εκεί πέρα. Δεν το βλέπει. Εγώ να πω κάτι. Νομίζω ότι. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Νομίζω έτσι να διατυπώσω μία θέση. Νομίζω ότι εάν καταλάβουμε σε αυτόν τον τόπο πως όλοι όσοι υποστηρίζουν τη συμφωνία των Πρεσπών δεν είναι προδότες και όλοι όσοι διαφωνούν με τη συμφωνία των Πρεσπών δεν είναι χρυσαυγέτες ακροδεξιοί, θα πάει λίγο καλύτερα το πράγμα. Δεν έχεις αδικό. Σωστό είναι αυτό, αλλά έτσι. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι σε αυτό το σωστό, πολύ σωστό. Σε αυτό το πλαίσιο η Νέα Δημοκρατία έκανε έναν εντελώς λάθος χειρισμό, διότι κατά τη γνώμη μου δεν είπε όλη την αλήθεια στον κόσμο. Δεν είπε τι διαπραγματευόταν η ελληνική διπλωματία όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είπε ποιες συμφωνίες είχαν έρθει τα προηγούμενα χρόνια και επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και την περίοδο του Σιμίτη. Εσείς είστε οι εμπειρότεροι. Συγγνώμη, αυτά που λες μπορούσε να τα υποστηρίξει κανείς πριν από τρεις μήνες. Τώρα όλος ο κόσμος έχει ακούσει όλα τα επιχειρήματα. Δηλαδή, εδώ βλέπω και πάλι ακούσει και τα κυβερνητικά και τα παρακολουθούσα από εδώ και έχει αποφασίσει. Στα προκριματικά του Euro, χθες έπαιξε και η Εθνική. Και έβλεπα στην επίσημη κάρτα της UEFA Μακεδονία εναντίον Λετωνίας. Mm. Δεν την αποκαλεί κανένας Βόρεια Μακεδονία. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Πρέπει η ελληνική πλευρά να υπέστη μια πολύ βαριά διπλωματική ήττα η χώρα. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να λέει τα αντίθετα. Σε κάθε πραγματικότητα είναι πάντως διαφορετική. Η συμφωνία είναι εν εξελίξη σε κάθε επίπεδο και. Όχι, δεν είναι μετά τις χώρες. Η συμφωνία τελείωσε. Έγινε. Ναι, λέω τα αποτελέσματά της. Τα αποτελέσματά της δεν τα ξέρουμε ακόμα. Γιάννη, ποια αποτελέσματα. Θέλω να πω ότι η Ρωσία αναγνώρισε τη γείτονα χώρα ως Βόρεια Μακεδονία. Ναι, τι σημαίνει. Ως Βόρεια Μακεδονία την αναγνώρισε. Ως Βόρεια Μακεδονία. Όχι ως Μακεδονία. Ως Βόρεια Μακεδονία. Πάντως το κλίμα είναι πολύ βαρύ. Δεν μπορεί να κάνει ρεπορτάζ και είμαστε φίλοι και συνάδελφοι. Το κλίμα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ βαρύ. Για το Μακεδονικό. Όχι μόνο. Δεν είναι βαρύ. Είναι βαρύ για αυτά τα οποία είπε ο κύριος Τσιρόνης ότι ο Καστελόριζο δεν ανήκει στο Αιγαίο. Είναι βαρύ για το θέμα της κυρίας Λοΐσου. Είναι βαρύ γιατί έχουν γίνει λάθος επιλογές. Είναι βαρύ γιατί οι πραγματικές δημοσκοπήσεις, οι πραγματικές που έχει η κυβέρνηση, τη δείχνουν να χάνει τουλάχιστον με 7 μονάδες διαφορά. Είναι βαρύ γιατί δεν βρίσκουν υποψηφίους. Είναι βαρύ γιατί αύριο στις παρελάσεις δεν μπορεί να πατήσει κανένας. Μην το λες αυτό, μην το λες αυτό, γιατί είναι σαν να τους. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Τους λέμε πηγαίνετε και μην τους αφήσετε. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να πάει στις παρελάσεις του όπου θέλει και όποιες αντιδράσεις μπορεί να. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Θα το δούμε. Σε κανέναν δεν αρέσει. Να μην μπορεί να πάει κάποιος στην παρελάση, να μην εκφράσει την άποψή του. Σε κανέναν δεν αρέσει. Όχι, εντάξει, είναι πραγματικότητα. Σύμφωνοι, ναι. Αλλά όμως πρέπει να σταματήσει αυτό το βιολί. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αν είναι η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία. Με ενδιαφέρει σαν πολίτη. Ξέχασε τη δουλειά που κάνουμε. Σαν πολίτη, δεν με ενδιαφέρει να έχουμε ισχύ. Και ούτε είναι ωραίο αυτό που βλέπαμε επιθέσεις σε σπίτια βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σε μέλη. Και παλιά επί Νέα Δημοκρατία. Για πες μου κάτι. Για πες μου κάτι τώρα που είσαι καλό συνάδελφο. Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ κάνουν πως δεν ξέρουν την κυρία Λοΐζου. Γιατί την είχαν βγάλει επικοινωνιακά μπροστά. Η κόρη του Μάνου Λοΐζου, η κόρη του Μάνου Λοΐζου. Για πες μου τώρα τι λένε στο ΣΥΡΙΖΑ για την κυρία Λοΐζου. Την αλήθεια πες μου. Την αλήθεια λέω πάντα. Ούτως ή άλλως είναι. Κάνω πως δεν την ξέρουν. Γιατί άκουσα χθες δήλωση που λέγανε ποια κυρία Λοΐζου. Εμείς είχαμε πει από την αρχή ότι υπάρχουν ενστάσεις. Καταρχήν δεν ήταν μόνο η κυρία Λοΐζου η υποψήφια, είναι πάρα πολύ υποψήφια. Όχι, είναι πολύ βαρύ Γιάννη. Να παίρνεις τη σύνταξη της νεκρής μητέρας σου. Επειδή με ρωτήσατε, 5,5 χρόνια. Δεν έχω προλάβει να απαντήσω. Άστο να απαντήσει όμως. Έγινε μια λάθος επιλογή το οποίο διορθώνεται. Για τον Πλουμπίδια δεν είπε κανένα τίποτα. Όχι, τι λάθος επιλογή. Γιατί με συγχωρείτε, δεν είναι μερικές φορές γιατί λένε είναι άδικο. Εγώ σου λέω εντάξει. Αλλά για τον Πλουμπίδη δεν είπε κανένα τίποτα. Γιατί είναι επιστήμονα, είναι σοβαρό άνθρωπο. Είναι υπεύθυνο. Βρέθηκαν ανοιχτά ζητήματα και δεν έπρεπε κάποιο να παραιτηθεί που πρότεινε στον Πρωθυπουργό μια κυρία η οποία έπαιρνε επί 5,5 χρόνια τη σύνταξη τη. Εγώ δεν ξέρω ποιο το πρότεινε. Εγώ θα ντρεπόμουν να ήμουν στην του Πρωθυπουργού. Ότι η απόφαση. Θα έπρεπε να το ψάξω δηλαδή. Δεν πείτε στον Πρωθυπουργό αν είναι. Αλλά η κυρία είχε ποινικά αδικήματα. Για κάτι σε 15 μέρες δεν έχω πάει Γιάννη να απαντήσει, Γιάννη. Έγινε μια λάθος επιλογή, αυτό διορθώθηκε. Από εκεί πέρα οι αποφάσεις είναι συλλογικές. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμα της κυβέρνησης προχωράει κανονικά σε κάθε επίπεδο. Καλά, εντάξει, δεν μιλάμε γενικά. Για αυτό τώρα. Λέω επειδή είπε για το κλίμα. Δεν μιλάω για την κυβέρνηση, γιατί αυτή ήταν η πρόταση του κόμματος. Έτσι δεν είναι της κυβερνήσεως. Όχι, δεν το ξέρουμε. Αυτό το πράγμα δεν το πλήγωσε. Το κάνει μια κοινωνιακή ζημιά. Αυτές τις μέρες προφανώς. Όχι μόνο επικοινωνιακή, Δημήτρη. Πολιτική ζημιά. Ναι, αλλά από εκεί πέρα προχωράει. Προχωρήσει, εντάξει. Να σε ρωτήσω κάτι, μια και επειδή έχει το ρεπορτάζ και μιλάνε του ανθρώπου. Δεν του είχε πει τίποτα, ρε παιδί, με αυτή η γυναίκα. Να μην πει παιδιά. Να ψάξουν μόνοι του. Άλλο ρε παιδί. Δεν έπρεπε να ψάξουν μόνοι του. Αλλά χρέωσε να το πει. Σε 15 μέρες δικάζει τα αυτή η κυρία. Πρωτόδικα ή καταδικαστήρια. Να του πει αυτή η παιδιά, μου λέτε να είναι υποψήφια, θέλω. Αλλά να σα πω.
Έχω και ένα θεματάκι, να το ξέρετε. Μια εκκρεμότητα. Ξέρετε, μια εκκρεμότητα και αν συμφωνείτε, εντάξει. Δεν το είχε πει καθόλου. Δεν το γνωρίζω. Είτε το είχε πει, είτε δεν το είχε πει, γιατί δεν το γνωρίζω. Ναι. Σε κάθε περίπτωση έπρεπε να είναι. Και η ίδια δεν έπρεπε να το έχει πει αυτό το πράγμα. Έγινε αυτό. Τελείωσε. Θέλω να πω. Για το θέμα τώρα, να πάμε γρήγορα, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Για το θέμα του κυρίου. Πες τον. Τσιρόνη. Γίγαντα έτσι. Μα και εσύ τώρα. Μα τώρα ο άνθρωπος είπε να μην κρυθεί. Είναι Ευαγγελίου. Τρομερό αυτό που είπε. Ναι. Εσύ, Γιάννη, συμφωνείς με αυτή τη δήλωση? Σαν δημοσιογράφος που κάνεις το ρεπορτάζ, συμφωνείς ότι το Καστελόριζο, ας πούμε, πρέπει να βγαίνουμε να λέμε δεν είναι στο Αιγαίο και να ταυτιζόμαστε με τη δήλωση του 2011 το Νοέμβριο του κυρίου Νταβούντογλου που λέγε το ίδιο? Προφανώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα πολιτικό ζήτημα από κάτι τέτοιο, αλλά η απόφαση της κυβέρνησης και η πολιτική της είναι στη βάση του διεθνούς δικαίου και της αποτύπωσης όλων των δικαιωμάτων όλων των πλευρών. Θέλω να πω ότι η δήλωση αυτή δεν έχει καμία σχέση με την κυβερνητική πολιτική η οποία έχει χαραχθεί και εκφράζεται και από τον Υπουργό Εξωτερικών και από τον Πρωθυπουργό. Γιατί δεν βγήκε ο Υπουργός Εξωτερικών όμως να μας πει ότι ρε παιδιά, κακός ο κύριος Τσιρόλης κάνει τέτοια δήλωση αυτή την ώρα. Το πιστεύουν, Τάκη. Το πιστεύουν. Ποιος το πιστεύει? Είδες κανένα να βγει για να διαμαρτυρηθεί, να πει το διάλογο. Το βασικό ζήτημα της πολιτικής είναι εάν έχει αλλάξει η σταθερή θέση στην εξωτερική πολιτική ή δεν έχει αλλάξει. Να το επιβεβαιώσει ο Κατρούγκαλος, γιατί το αφήνει πολύ. Δηλαδή, επειδή άκουσα και πολύ για τον κύριο Κατρούγκαλο τι δήλωσε, τι δεν δήλωσε, οι κυβερνητικές θέσεις. Οι κυβερνητικές θέσεις είναι συγκεκριμένες και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος λέει, είτε είναι η Δημοκρατία είτε οποιοδήποτε άλλο, ότι έχει αλλάξει η εξωτερική πολιτική της χώρας. Όχι, εγώ φοβάμαι ότι φοβάμαι και επειδή δεν ξέρω τι έχει συζητηθεί ανάμεσα στον κύριο Ερντογάν και στον κύριο Τσίπρα, δεν έχουμε ενημέρωση για εκείνη την επίσκεψη στην Τουρκία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση αυτό το θέμα. Ποιο θέμα? Αυτό με το Καστελόριζο. Δεν βγήκε κανένα κυβερνητικό να αποδοκιμάσει. Δηλαδή πρέπει να το. Μόνο ο γιατρό από το Ηράκλειο που έχει πει χιλό για να δεν πιάνεται, γιατί είναι βουλευτή. Μόνο του δεν πιάνεται. Όταν ο κύριο Τσίπρα. Γιάννη, το δικό στο σχολείο γι' αυτό, για να κλείσουμε. Εντάξει, νομίζω είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο είπε ο κύριο Ιρώνη. Αυτά πιστεύει ο κύριο Ιρώνη. Έχει πει κι άλλα, έτσι. Έχει πει και για την Αλβανία, έχει πει και για του Τσάμιδε, έχει πει πολλά. Αυτά πιστεύει. Το θέμα είναι τι πιστεύει η κυβέρνηση, Τάκη μου. Και δεν αποδοκιμάζει η κυβέρνηση τέτοιε δηλώσει. Και είναι κρίμα αυτό το οποίο συμβαίνει. Α ελπίσω ότι σε δύο χρόνια που θα κλείσουμε 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, να μην τιμήσουμε την Τουρκία, γιατί ακούστηκε και αυτό. Το διάβασε? Το διάβασα, ναι. Αλλά φαντάζομαι ότι. Ποιο ότι? Δεν το είδε. Ότι? Ότι το 2021 που κλείνουμε. Ναι, 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 τα 200 χρόνια. Χρόνια. Ποιο θα είναι το τιμόμενο κράτος? Η Τουρκία. Σας έπεσαν τα μαλλιά. Λες και έχει να του πέσουν. Συγγνώμη. Αυτό τι κυβερνητική αυτή. Φανώ. Αυτό δεν το ξέρω. Άσε με να το σταθμίσω. Πρώτη φορά. Και εγώ δεν το άσε με να το σταθμίσω. Έχει γραφεί, αλλά δεν ξέρω αν είναι πράγματι. Άσε με να το σταθμίσω. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία, παιδιά. Πάτε πολύ καλά. Και επιτυχία στις εκπομπές σου. 23-24 μαθαίνω έτσι την τηλεθέαση. Σαρώνεται. Ναι, πήγα καλά. Όχι, ρε, δεν μπορεί να είναι Τουρκία. Δεν μπορεί να είναι Τουρκία. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Γράφτηκε και δεν διαψεύστηκε. Διάβασε το. Μην κάνεις έτσι. Μα δεν γίνεται τώρα. Συγγνώμη, τώρα το σκέφτομαι δηλαδή. Εντάξει. Γιάννη Αγουρίδη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλή μια στην Αυγή. Πάει καλά εκεί? Καλά πάει μέχρι στιγμή. Μια χαρά. Είσαι κάνει και οικονομικό ρεπορτάζ εκεί. Και είσαι εξειδικευμένο. Θα έρθει μια μέρα να κουμπεντιάσουμε για τα οικονομικά. Γιατί ακούω πολλά για ανάπτυξη, για αυτά, αλλά. Ξέρεις. Αλλά δεν τη βλέπετε. Όχι, έχει κολλήσει τον κόβο Κηφισίας. Αλλά... Δεν έχουμε ανάπτυξη. Είναι πάντως όλα τα οικονομικά. Εδώ βγήκαμε από τα μνημόνια, όλα τα οικονομικά στοιχεία. Όλα τα οικονομικά στοιχεία είναι καλύτερα. Δεν νοιάζει ούτε να φτάξεις, την παιδιάζει. Κυβερνητικός στέλεχος μου στέλνει ένα μήνυμα τώρα, ναι. Και μου λέει όχι, δεν θα είναι τιμόμενο κράτος η Τουρκία το 2000 και οφείλω να το ελπίσουμε. Όχι, για να το λένε είναι επίσημο, δεν είναι. Καλό είναι. Θα είναι η Τουρκία. Προκαλέσαμε την απάντηση. Ναι, όχι, εντάξει, μου λέει δεν θα είναι έχει γραφτεί, αλλά δεν παίζει. Ελπίζουμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, θα πάμε τώρα γρήγορα σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με πολλά θέματα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Skype. Και εκρηκτικούς καλεσμένους. Λοιπόν, εδώ είμαστε όρθιοι, εννοούμε όρθιοι σε αυτή τη ζωή, και στο στούντιο. Πάμε στο Γιώργο Τσελίκα να δούμε τι γίνεται στην παρέλαση. Έχεις καταλάβει ένα λάθος, ρε Δημήτρη. Παρακαλώ. Δεν θα παρελάσεις εσύ, αγόρι μου. Τι? Δεν θα βγεις παρέλαση εσύ που σηκώθηκες.
Ρε παιδάκι μου, άσε με να κάνω τη σύνδεση με τον άνθρωπο. Βλέπεις, είναι σε ένα άδειο δρόμο, σε ένα άδειο στούντιο. Εγώ, έλα Γιώργο, ξεκινήσαμε, τι γίνεται. Παιδιά, δε, αυτό μου κάνει εντύπωση. Κοίταξε, είναι και τέσσερα και ακόμα δεν ξεκίνησε. Μου κάνει εντύπωση. Ρε, μήπως δεν έχουν, μήπως έχουν απομακρύνει τον κόσμο. Κοίταξε, κόσμος, θα σας δείξει τώρα ο συνάδελφος ο καλός. Κόσμος είναι από την Όθωνος και κάτω, όπως θα δείτε. Ναι. Και από τη Βασιλόνη Γεωργίου και κάτω. Εδώ δεν έχει κόσμο. Εδώ σε απόσταση βλέπετε είναι σε αστυνομικό κλειό. Τα πάντα. Και από κάτω. Λοιπόν, κόσμος υπάρχει στη γωνία. Μα είναι δυνατόν να τελείωσε άδειο. Όπως μπορείτε να δείτε σε αυτό. Είναι η επισήμια, κύριε. Η επισήμια. Μου κάνει εντύπωση. Είσαι απέναντι από τους επισήμους. Τώρα να δούμε, θα έρθει ο Υπουργός Παιδείας. Βλέπω εκεί οι καθίσματα περιμένουν. Ποιοι θα έρθουν, θα έρθει ο Δήμαρχος, θα έρθει, πρέπει να έρθει λογικά. Ο Υπουργός Παιδείας. Τι ώρα, ρε παιδί μου, σε πόση ώρα είναι η παρέλαση. Κύριε Στεφάν. Έλατε, έλατε και πέντε είναι τώρα. Κανονικά 11. Ναι, λέει, σε βλέπω, το βλέπω. Είναι. Έχει μείνει άναυδος. Κοιτάει γύρω του, λες και. Είναι ο Υπουργός. Ήρθε. Κάπου μέσα είναι υπουργός, αλλά δεν έχω εικόνα, έχω ήχο μόνο. Ναι, θα έρθει, θα έρθει. Για να δω τι λένε. Να, πάρε κατά δε Στεφάνη. Για κάνε λίγο με την. Για κάνε με την κάμερα λίγο, σε παρακαλώ. Για κάνε με την κάμερα να δούμε. Τον υπουργό εκεί πέρα μήπως... να δούμε. Τώρα θα δείξει. Θα δείξει ο Χριστόφορος ο Δέμος. Α, είναι στο καταθέτει Στεφάνη και ο Γαβρόγλου. Ναι, εντάξει, ωραία, ωραία. Νάτος. Εντάξει, μπράβο. Νάτος. Ωραία. Ήτανε να, εντάξει, μετά όλοι αυτοί, άμα γυρίσουν, θα γεμίσουν τους επισήμους. Ωραία. Παιδιά, μην ξεχνάμε, γιατί να μην κάτσουν εδώ. Εντάξει. Εντάξει, φτάνει. Άδειο δρόμο, βλέπω. Να μην ξεχνάμε το εξής. Φάτσα του Γιώργου τώρα που εγώ δεν θέλω να ξεχάσουμε το εξής. Να θυμόμαστε ότι το 12 και το 11 περνάγανε από εδώ παιδιά μπροστά από τους επισήμους και σηκώναν τα χέρια και μουτζώνανε. Το θυμάσαι, Τάκη. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Δεν σ' αρέσουν αυτά. Όχι. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλή παρέλαση. Έχει άλλα θέματα. Λοιπόν, έχω. Σκορδαλιά θε. Σκορδαλιά θες. Δεν τρώω σκορδαλιά. Δεν τρώω σκορδαλιά. Ορίστε, κύριε Μπάγια, εδώ πέρα. Δίαιτα. Γεια σου, Μπάγια μου, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς καλημέρα, την. Δημήτρη μου, εσένα που σ' αρέσει σκορδαλιά. Τι να κάνω, για σένα έχω έρθει και έχω φροντίσει να φτιάξουμε την ωραιότερη σκορδαλιά μαζί με μπακαλιάρο σε ελάχιστα λεπτά. Είμαστε λοιπόν εδώ με το σεφ. Καλημέρα, καλημέρα τον κύριο σας. Μιχάλη Ζάχαρη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είμαστε καλά. Και βέβαια τη βοηθώ του σεφ την Μαρία και καλημέρα. Θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως τώρα να φτιάχνουμε παράλληλα και μπακαλιάρο και να τηγανίζουμε και τη σκορδαλιά. Πάμε σε. Λοιπόν, καλά τώρα, το μπακαλιάρο δεν έχει, ρε παιδιά, και καμιά κρούστα από καλά μπεκάλευρο. Δεν έχει, λέει εδώ, δεν έχει δυσκολίες. Ναι. Είναι πολύ εύκολος, είναι πολύ γρήγορος, ναι. Είναι πολύ υγιεινός και είναι και πολύ νόστιμος. Μάλιστα. Μπορούμε να το ρίξουμε στο τηγάνι. Βεβαίως. Παράλληλα θα κάνουμε και τη σκορδαλιά. Ναι. 2-1. Μπροστά. Έχουμε ζεστές τις πατάτες. Η σκορδαλιά είναι αλιάδα. Αλιάδα. Είναι παραδοσιακή κεφαλονίδικη συνταγή. Ποια είναι η διαφορά δηλαδή της αλιάδας. Έχει βάσει την πατάτα. Έχει βάσει το ζωμό του μπακαλιάρου. Σκόρδο βεβαίως, αρκετό. Το ζωμό του μπακαλιάρου. Βέβαια. Ναι. Και τι λες, τι επεμβαίνεις λεμόνι, εσύ, αφού δεν ξέρεις. Ξύδι, ελαιόλαδο, ναι. Αλάτι και πιπέρι. Πολύ γρήγορη. Για το ζωμό του μπακαλιάρου, επειδή ρωτάνε τα παιδιά στο στούντιο. Γιατί έβαλε ζωμό μπακαλιάρου. Γιατί θα συνοδεύσει τον μπακαλιάρο αφενός. Αφετέρου είναι μια πολύ καλή βάση, δίνει έξτρα νοστιμιά. Έξτρα γεύση και δίνει πόσο και μια... Σκόρδο βάζεις, πόσο σκόρδο βάζεις, για στο μίξερ και τη σκορδαλιά που κάνετε πλάκα τώρα. Στο μίξερ. Ελαστική, αφαιρείται η υφή. Ναι. Στο μίξερ, σκορδαλιά θέλει παραδοσιακή. Γινόταν σε γουδί βεβαίως. Μάρινο, το οποίο δεν έχουμε εδώ αυτή τη στιγμή, αλλά δεν υπάρχει τώρα ένα ζήτημα. Ο κύριος Χατζής λέει ότι η σωστή σκορδαλιά γίνεται με το γουδί. Έτσι τη φτιάξει το σπίτι. Γίνεται με το γουδί. Γίνεται με το γουδί και σε μαρμάρινο γουδί. Παραδοσιακά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το γουδί και το γουδοχέρι. Πόσο σκόρδο θα βάλουμε για να μην βρωμάμε. Πόσο σκόρδο θα βάλουμε για να μην βρωμάμε. Αναλόγως με το πόσο αρέσει τον καθένα. Δηλαδή, έχουμε περίπου στο 1 κιλό πατάτες. Ναι. Ναι. 3 σκελίδες σκόρδο. 3 σκελίδες μόνο. Εδώ το έχουμε αλεσμένο. Βάλε 5 ρε παιδί μου να γίνει. 3 σκελίδες σκόρδο είναι λίγες. Είναι λίγες. 5 θέλει καμπουράκι. 5 σκορδαλιά, τι λέγαμε, σκορδαλιά του Ίκα. Είναι αρκετές, έτσι. Εντάξει, φτάνει. Είπαμε τώρα, μην το κάνεις λύσα τελείως. Ορίστε, έβαλε παραπάνω. Λοιπόν, ωραία. Θα θέσουμε το ζωμό. Ναι. Βάλει και το ζωμό.
Ζωμό μπακαλιάρου. Μέχρι τώρα εύκολο μου φαίνεται. Είναι. Εντάξει, είναι. Εύκολο σου φαίνεται, αλλά δεν φτιάχτωση. Θα χτυπήσουμε ελαφρώς. Αυτό, σε αυτό έχεις δίκιο, Τάκη, για γιατί ξέρεις ότι γενικότερα δεν μαγειρεύω και πολύ. Δεν το έχεις. Ελέγχουμε την πυκνότητα. Ελέγχουμε την πυκνότητα ανάλογα με το πώς θέλουμε, προσθέτοντας πατάτα. Ακόμα. Και προσθέτουμε πατάτα. Αραιή πολύ. Μου βγαίνει λίγο νερουλή. Ελέγχουμε την πυκνότητα προσθέτοντας πατατούλες. Ναι. Κανένα πρόβλημα. Και να περνάμε ζεστή. Για το μάτι δηλαδή. Έτσι όπως σε βλέπω, όταν φτιάξει μια λεκάνη. Οι πατάτες είναι γύρω στα 150 ml. Θα φτιάξω μια λεκάνη για να το φέρω σε εσάς να το φάμε, παιδιά. Και έχω βρει μετά θα μάθετε και μυστικά για να μην μυρίζουμε. Να μην μυρίζουμε. Το μυστικό να μην μυρίζει είναι να φάει όλη παρέα. Ελληνικό. Αυτό. Ελαιόλαδο. Ωραία. Λαδάκι. Το μυστικό για να μην μυρίζουμε υπάρχει ή θα πρέπει να φάει όλη παρέα. Υπάρχει. Καταρχήν πρέπει να φάμε όλοι. Αυτό. Για όνομα του. Ναι. Δεν θα πρέπει. Αν φάμε όλοι, θα μυρίζει κανένα. Λοιπόν, ένα από τα μυστικά που δεν ξέρει πολλοί κόσμο για αντίδοτο για τη σκορδαλιά, για τη μυρωδιά του σκόρδου, είναι το μήλο. Πιστέψτε με. Θα να φας μήλο μετά. Γαρίφαλο, κανέλα, δυόσμος βεβαίως, αλλά το μήλο θα σας, άμα θα σας εκπλήξει. Να φας μήλο μετά τη σκορδαλιά. Μήλο ή χυμό μήλου. Είναι εξαιρετικό. Μάλιστα. Είναι εξαιρετικό, πιστεύτε με. Να προχωρήσουμε στο μπακαλιάρο. Ναι, φύγαμε. Λοιπόν, και... πολύ ώρα. Πάει αυτό. Και έχουμε... είμαστε έτοιμες. Τέλεια. Πάει αυτό. Λοιπόν, και βλέπω σκορδαλιά. Και άλλες δύο εδώ σκορδαλιές διαφορετικές. Βεβαίως. Είναι οι άλλες δύο σκορδαλιές που θα έχουμε για το πιάτο μας. Είναι σκορδαλιά με χαρουπόψωμο. Τώρα αυτά δεν είναι... Γιατί ο κύριος, κύριος Καμπουράκης, από ό,τι άκουσα εχθές, είναι γκουρμεδιάρης. Είναι χαριτωμένοι. Μας αρέσει να κρατάμε και εμείς δεν τους σεβόμαστε. Αλλά εδώ στο όμικρον μεζέ προσπαθούμε... Ας το όμικρον στην Κηφισιά είστε. Κύριε... Ναι, στο όμικρον στην Κηφισιά είμαστε. Μπράβο, μπράβο, τέλεια. Προσπαθούμε να πειράζουμε λίγο τις ταλιές. Στο λέω από τώρα. Λίγο... πιο ενδιαφέρουσες. Λοιπόν, ξεκόμενοι βέβαια πάντα την παράδοση. Αλλά θέλουμε να ψάχνουμε... Μα είναι δυνατόν. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε. Φέρε τη λεκάνη εδώ να ταΐσουμε. Καλά, ο Χατζής δεν θα φάει, αλλά θα φάει ο Ντατσόπουλος. Χαιρετούμε, ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε. Χρόνια πολλά. Καλημέρα σας. Λοιπόν, τελείωσες με τα μαγείρεματα. Τώρα, χωρίς κορδαλιάς μαύρες. Τώρα αυτό με το χαρουπάλευρο, χαρουπό, ξέρω δεν ήταν. Η άλλη ήταν καλή. Καταρχάς αυτό επιδέχεται σοβαρής καταγγελίας. Δεν μπορεί να το δεχτώ αυτό πράγμα. Και μου λέει ξύδι. Λεμόνι βάζουν. Τι ξύδι, βάζει ξύδι στο ψάρι. Εντάξει, παιδί, μάλλον. Όχι, δεν έχει εντάξει. Δεν υπάρχει ο σεφ. Ρε, δεν είπε ότι δεν τρώσει σκορδαλιά, δεν ξέρει από σκορδαλιά. Δεν ξέρει και έχει κάνει 60 παρατηρήσεις. Ξέρω, αλλά δεν θέλω να. Λοιπόν, τώρα, κύριο Στατσόπουλε, κύριε Στατσόπουλε, καλώς ήρθατε καταρχάς. Καλημέρα, για την αποδοχή της προσκλήσεως. Ναι, πολύ σωστά το λες, μπράβο. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Κατεβήκατε με το ΣΥΡΙΖΑ, βγήκατε βουλευτής. Μάλιστα. Μετά φύγατε, τσαντιστήκατε, δεν ξέρω τι έγινε εκεί. Φύγατε. Τσαντίστηκα πολύ. Πριν γίνει κυβέρνηση. Ναι, πριν γίνει κυβέρνηση. Αυτό να το πούμε. Έχει σημασία. Φύγατε, μετά πήγατε στο ποτάμι. Μάλιστα. Δεν σας βγήκε το ποτάμι. Βγήκα επιλαχών. Επιλαχών, όχι, δεν σας βγήκε εννοώ. Ναι, δεν βγήκα αυτό. Δεν βγήκα επιλαχών. Όχι εκλογικά. Ως πολιτική επιλογή, λέτε. Πολιτική επιλογή. Μάλιστα. Σας πήρε το ποτάμι, σας πήρε ο ποταμός, φύγατε και τώρα εμφανίζεστε στη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Πώς γίνονται αυτά τώρα. Ναι. Εάν αυτό τώρα, άμα κάποιο έρθει και σας πει, κύριε Τατσόπουλε, είστε περιφερόμενο πολιτικό στα κόμματα, εννοείται. Mm-hmm. Δεν θα έχει άδικο μεταξύ μας. Εννοείται ότι επειδή πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ και πέρασα και από το ποτάμι. Δεν θα έχει δίκιο να σας το πει. Λοιπόν, τώρα αν έχετε επιχείρημα σοβαρό να μας αντιπρούσετε. Θα σας πω κύριε Χατζή, επειδή δημιουργείται λίγο την εντύπωση ότι πήγα και χτύπησα το κουδούνι στη Νέα Δημοκρατία και μου ανοίξανε. Όχι, είπατε εμφανιστήκατε. Όχι, και τώρα εμφανίζεστε λέω στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ για κουδούνια δεν είπα. Επειδή εμφανίστηκα. Ότι πήγατε είπα. Όχι, εγώ το λέω. Εμφανιστήκατε. Αφήστε να σας πω. Παρακαλώ, ελάτε. Λοιπόν. Έλαβα μια πάρα πολύ τιμητική πρόσκληση. Πρώτα απ' όλα. Δεν χτύπησα κανένα κουδούνι. Βέβαια, δεν είπα αυτό. Είπα το πρόσκληση η οποία με χαροποίησε. Δεν έλεγα, δεν είπα ότι μου ήταν ανεπιθύμητο. Μάλιστα, αυτό. Ναι. Εντάξει. Αν ήταν ανεπιθύμητη, δεν θα συμμετείχατε βεβαίως. Η οποία έγινε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά μέσα στο πλαίσιο αυτό που αποκαλεί διεύρυνση. Ο ίδιος. Και τώρα να σας το πω και επί του πρακτέου. Ναι. Να μιλήσουμε λιγάκι πρακτικά, επί του πρακτέου. Ναι. Με τον εκλογικό νόμο που έχουμε αυτή τη στιγμή, το δίλημά μας δεν είναι με ποιο κόμμα θα συνεργαστούμε για να σχηματίσουμε κυβέρνηση. Το δίλημά μας είναι ή θα συνεργαστούμε με το πρώτο κόμμα,
που από όλες τις δημοσκοπήσεις και των φιλοσυριζαϊκών εντύπων είναι η Νέα Δημοκρατία και θα σχηματιστεί κυβέρνηση, ή θα συνεργαστούμε με το δεύτερο κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ κατά πάσα πιθανότητα, και δεν θα σχηματιστεί η κυβέρνηση, κύριε Χατζή. Θα ξαναπάμε με απλούστερο, αναλογικότερο εκλογικό σύστημα σε εκλογές. Οπότε τότε κι αν δεν σχηματιστεί η κυβέρνηση, τότε δεν θα είναι το μόνο ενδεχόμενο αλλά, τότε κυβέρνηση, θα είναι του μεγάλου συνασπισμού, το οποίο θα είναι και το σενάριο της πλήρους ακινησίας και της πλήρους ακυβερνησίας. Ένας θα πηγαίνει μπροστά, ο άλλος θα πηγαίνει. Ναι. Λοιπόν, έχω ζήσει η Ιταλία, θα θυμάσαι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν μου είπε, είναι γνωστές οι αντιλήψεις σου, δεν έχω και κανένα σύνδρομο Αχτσιόγλου να σβήνω εγώ τα Twitter και τα Facebook και τα λοιπά, που είπε και γελίο, ξέρετε, γιατί τώρα αποτυπώνουν την κάθε στιγμή, αυτά μόνο, εντάξει, με το screenshot, ναι. Και αμέσως υπάρχουν τα πάντα καταγεγραμμένα. Λοιπόν, όχι, του λέγα για το screenshot και δεν ήξερε τι είναι. Είναι λοιπόν, μου είπε ο Μητσοτάκης, είναι γνωστές οι απόψεις σου, έχεις δύο εναλλακτικές. Σαν καλός τυπικός Έλληνας διανοούμενος μπορείς να κάνεις σπίτι σου, να μας σηκώνεις και το δάχτυλο, να λες... Άλλες και τη συγγνώμη όσο... Ναι, αυτή τώρα δεν είναι πολιτική, φιλελεύθερη πολιτική, ναι. Αυτή είναι πιο δεξιά πολιτική κτλ. Να είσαι καθαρός, σεβαστό, δεν το χλεβάζω, σεβαστή θέση αυτή, δεν ενοχλείς κανέναν. Αυτά κανένα, στα λέει ο δεν σε ενοχλεί κανένας. Ε? Σωστό. Ή κατεβαίνεις μαζί μας και στο βαθμό που αυτό γίνει αποδεκτό, διότι δεν διοριστικά, κύριε Χατζή. Βέβαια, εννοείται. Θα ζητήσετε την ψήφο. Στο βορρά της Β' Αθήνας κατεβαίνω με το Σταυρό. Στο βαθμό λοιπόν που θα γίνει αποδεκτό αυτό, θα μπορέσει να συμβάλλει στο να απαλλαγούμε από αυτό το τσίρκο που έχουμε σήμερα, που μέχρι πρότινος ήταν, όχι μέχρι πρότινος, ακόμα και σήμερα είναι ένα αριστερο-ακροδεξιό σύμφυρμα, ένα υβρίδιο, το οποίο όχι απλώς στηρίζεται στην ανοχή της ακροδεξιάς. Χωρίς την ακροδεξιά δεν θα μπορούσε να υπάρξει όλα αυτά τα τέσσερα χρόνια και δεν θα μπορούσε να υπάρξει και τώρα. Με τις ψήφους των πρώην ανελιτών οι οποίοι έχουν παραμείνει στην ακροδεξιά. Αυτούς αποκαλείται ακροδεξιά. Αυτούς τους αποκαλώ ακροδεξιά και παρόλο που ο Πρωθυπουργός έκανε πολύ φιλότιμες προσπάθειες να βαφτίσει το κρέας ψάρι, από τότε έδειξε και μια έφεση προς την καλογερική που είχε. Και να τους ονομάσει κέντρο δεξιά. Ακροδεξιά ήταν, κύριε Χατζή. Η ατζέντα των ανεξαρτήτων Ελλήνων ήταν η by the book, η πιο τυπική ρατσιστική, συνωμοσιολάγνα, αντισημιτική, ομοφοβική, ό,τι θέλετε. Τώρα το ξαναθυμήθηκαν. Το κάναν γαργάρα τέσσερα χρόνια οι ΣΥΡΙΖΕΙ, τώρα το ξαναθυμήθηκαν. Ξαναθυμήθηκαν τι λέγανε πριν από τέσσερα χρόνια. Τα ξαναλένε τώρα. Εγώ δεν τα ξεχνάω. Ξέρετε, να σας πω και ένα που έχει και χαρακτήρα πια ανεκδότου. Ο μόνος, όταν ήμουν εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ το 2013, ο μόνος που είχε μιλήσει για συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήταν ο Νότης Μαριάς εκ μέρους των ΑΝΕΛ. Ναι. Τώρα ανεξάρτητος ευρωβουλευτής. Ξέρετε ποιος με νύχια και με δόντια τον επανέφερε στην τάξη. Ποιος του σήκωσε το δάχτυλο και είπε όχι και με το ΣΥΡΙΖΑ. Με το ΣΥΡΙΖΑ ποτέ. Ο Τέρενς Κουίκ. Ο Κουίκ. Ναι, γνωστό αυτό. Να, δύο λεφτά, Πέτρο. Υπάρχει όμως ο αντίλογος που σου λέει εντάξει, λες τώρα γιατί έλεγες παλιά τους Χρυσαυγίτες και χτυπιώσουνα, είχες ανοιχτό μέτωπο. Όχι, χτυπιώμουνα, είχα αγωγές, αγωγές, ιστορίες, τα λοιπά και στη Βουλή μέσα, καυγάδες κλπ. Είχε προσπάθηση να. Ότι τα λες αυτά για τους ανελίτες, αλλά εσύ τώρα πας ένα κόμμα και θα είσαι δίπλα-δίπλα με τον Άδωνη και με τον Βορύδη κλπ. Ναι. Είναι ένα μεγάλο, η Νέα Δημοκρατία, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένα μεγάλο πολυσυλλεκτικό κόμμα. Το να πιστεύει κανείς ότι στα μεγάλα κόμματα, στα κόμματα των εκατομμυρίων ψηφοφόρων, οπαδών, στελεχών κτλ., μπορείς να έχεις ομοιογένεια στις απόψεις, είναι μια αυταπάτη. Είναι μια ουτοπία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το θέμα είναι ποια γραμμή επιβάλλεται από σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή πρόεδρος εκλεγμένος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γι' αυτό τώρα έχουν τη θεωρία ότι ο Κυριάκος είναι αδύναμος και επιβάλλουν άλλη τη γνώμη τους. Και ποια θα ήταν η δύναμη του Κυριάκου? Η δύναμη του Κυριάκου θα ήταν να διασπαστεί το όνειρο του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να διασπαστεί η Νέα Δημοκρατία, να γίνει ένα αδύναμο κόμμα το οποίο δεν θα πάρει την εξουσία. Βάστε.
ο Κυριάκος κατάφερε με την πολιτική που ακολουθεί να έχει την Νέα Δημοκρατία ενωμένη. Και τι σου λένε τώρα οι Νεοδημοκράτες που βλέπεις στον δρόμο, ρε παιδί μου. Που βλέπεις στον δρόμο, Νεοδημοκράτες. Γιατί του λες ότι ο Τατσόπουλος υποψήφιος. Είναι δύο ειδών. Ναι, Νεοδημοκράτες δεν νομίζω ότι. Είναι δύο ειδών οι αντιδράσεις, όχι μόνο στον δρόμο, αλλά και στο διαδίκτυο και παντού. Από τη μια είναι. Προτιμώ τον δρόμο γιατί είναι face to face. Στο διαδίκτυο είναι και λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Καλά, αλλά δεν σημαίνει. Καταλάβατε τι λέω. Στο διαδίκτυο μερικές φορές μιλάνε και πιο απροκάλυπτα ακριβώς επειδή δεν είναι face to face. Ναι. Λοιπόν, στο face to face μπορεί να κρατήσουν και τα προσκύματα. Και τι σου λένε, ναι. Λοιπόν, δύο οι αντιδράσεις. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι μου λένε, μου υπενθυμίζουν αν θες, ότι δεν είμαι δεξιός. Τους λέω χαίρο πολύ, το ξέρω, δεν είμαι αφηρημένος. Ναι. Υπάρχουν εγγεγραμμένες οι απόψεις. Καλά, εντάξει, δεν σε αφισβητήσει κανείς. Δεν παριστάνω. Ο Μητσοτάκης, επανέρχομαι, μου είπε: δεν θέλουμε καν να παραστήσει το δεξιό. Δεν θα βγάλει γέλιο πρώτα απ' όλα αυτό. Τα βιβλία μου να ρίξει κανείς μια ματιά μόνο στα βιβλία μου, καταλαβαίνει ότι δεν είμαι δεξιός. Απλά θέλει να πάρει τις ψήφους εκείνες η Νέα Δημοκρατία εκείνοι λοιπόν που πιστεύουν ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί μονάχα με τους δεξιούς να πάρει την εξουσία. Αντιδρούν στην υποψηφιότητά μου. Είναι κάποιοι που είναι από παλιά το έχουν αυτό. Εκείνοι όμως που πιστεύουν ότι η Νέα Δημοκρατία παραδοσιακά, ιστορικά, πάντοτε. Και ο Καραμαλής πώς κέρδισε. Με το κέντρο κέρδισε. Όλοι. Όλα τα κόμματα. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πώς κέρδισε. Όλα τα κόμματα. Ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ στην τελευταία του απέλπιδα προσπάθεια, κύριε Χατζή. Με το κέντρο. Προς το κέντρο. Αυτούς τους οποίους σκυλόβριζε. Προσωπικά τους σκυλόβριζε από το πρωί ως το βράδυ. Αυτούς τους καλεί σήμερα να κάνουν γέφυρα και να συνεργαστούν μαζί τους. Ναι. Θέλω το σχολείο σας για αυτό που συνέβη. Κοιτάξτε, η Μερσίνη Λοΐζου είχε δυστυχώς έναν πάρα πολύ μυσαλόδοξο λόγο. Και όχι μόνο, δεν είδα αυτά τα περί. Είναι ανοησίες, αυτά γλωσσικά ολισθήματα κτλ. Λέει εδώ ανέβαζε φωτογραφίες να φλέγονται αστυνομικοί από Μολότοφ. Μέσα στη χαζοχαρούμενη αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ ότι η Μολότοφ είναι κάτι λιγότερο δροσιστικό από το γιαούρτι, αλλά σχεδόν περίπου το ίδιο ακίνδυνο. Ήταν ενταγμένη και η λογική της Μυρσίνης να μιλάει για ανθρώπους και να ζητάει να σηκωθούν οι νεκροί και να ζητήσουν από τους δολοφόνους τους συγγνώμη. Οι νεκροί να ζητήσουν από τους δολοφόνους συγγνώμη. Λοιπόν, όλο αυτό ήταν επέσχυτο. Νομίζω ότι έστω και την Ιστάτη, έστω και με εξαναγκασμό. Ναι, το ξέρω. Έφυγε για κάτι χειρότερο. Για τη σύνταξη της μητέρας. Και τα άλλα δεν ήταν λιγότερο άσχημα. Ναι, αλλά εντάξει, έφυγε για άλλο θέμα. Έστω και την Ιστάτη, έστω και με τον εξαναγκασμό. Το ότι παρετήθηκε έδειξε να υπάρχει κάποια τσίπα, κάποιο πρόσχημα τσίπας, έστω ότι δεν τα έχουμε καταλύσει όλα. Ναι. Εντάξει, νομίζω δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο από το να παρετήσουμε με ένα σχολείο σας για το θέμα του κυρίου Τσιρώνη. Τσιρώνη, ο οποίος έκανε αυτό το σχόλιο για το Καστελόριζο, προσπάθησε να το δικαιολογήσει με την πατριογνωσία. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Εξηγήσαμε κι εμείς. Ότι δεν είναι θέμα ούτε πατριδογνωσίας ούτε τίποτα. Θα το επαναλάβω 100.000 φορές και ας γίνουμε κουραστικοί. Η υπηρεσία, ο διεθνής οργανισμός ο οποίος έκανε τη χαρτογράφηση είχε ένα σκοπό για να βάλει μια τάξη στα πράγματα. Δεν έχει ούτε διοικητικές επιπτώσεις αυτό, ούτε νομικές, τίποτα απολύτως, δεν σημαίνει κάτι. Είναι το Καστελόριζο ενταγμένο στα Δωδεκάνησα, το έχουν υπογράψει και οι Τούρκοι. Εν πάση περιπτώσει. Τα εξηγήσαμε αυτά. Θέλω να μας πείτε όμως το πολιτικό σχόλιο για αυτή τη στιγμή. Η τραγική συγκυρία αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζή, ζούμε μια πολύ τραγική συγκυρία. Από την τουρκική πλευρά του Αιγαίου έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι μια wannabe δικτατορία. Έχει ελάχιστα πια προσχήματα δημοκρατικά που κρατάει ακόμα. Στην ουσία έχουμε μια δικτατορία η οποία δεν αναλογίζεται και κανένα κόστος σε φέρετρα. Δεν τον απασχολεί τον Ερντογάν τα 10, τα 100, τα 1000, τα 10.000 φέρετρα. Σωστά. Δεν τον απασχολούν αν θέλει να τρομοκρατήσει και να χειραγωγήσει τους γείτονες. Και από την άλλη μεριά, από τη δικιά μας πλευρά, από την ελληνική πλευρά, έχουμε μια παιδική χαρά. Με μια παιδική χαρά η οποία όμως έχει και νάρκες, έχει και χειροβομβίδες. Και μικρά παιδάκια παίζουν με τα όπλα, παίζουν με τις χειροβομβίδες, λένε ανοησίες τη μία πίσω από την άλλη, χωρίς να αντιλαμβάνονται το πόσο, σε ποιο βαθμό κινδύνου βρισκόμαστε. Μάλιστα. Ελπίζω το ότι έφυγε αυτός ο απίστευτος, απίθανος υπουργός Εθνικής Άμυνας που είχαμε και μπορεί να παίξει στρατιωτάκια μόνο στην πανιέρα του, για μένα είναι ένα πολύ καλό θετικό βήμα. Μάλιστα. Το καλύτερο, το αμέσως επόμενο είναι να φύγει όλη αυτή η κυβέρνηση και να έρθει μια κυβέρνηση που στις ελληνοτουρκικές σχέσεις να συμπεριφέρεται με ευθύνη.
που θα πάμε και τώρα. Με συνέστηση του κινδύνου. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Θερμά που ήρθατε. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, για πάμε παιδιά να δούμε ένα πολύ ωραίο έθιμο. Λοιπόν, η Αγγελική Μπύρη είναι εκεί. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Δημητσάνας. Τρομερό, η Δημητσάνα την ξέρεις βέβαια πολύ. Αυτό έχουμε πάει πολλές φορές. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Για πείτε μας, εδώ βλέπουμε τι, πότε έχετε τη δει εκεί, σουλιώτησες, δημητσανιώτησες, τι έχετε τη δει. Λαμπαδιδοδρομία, ετοιμαζόμαστε για το βράδυ. Ετοιμάστε για το βράδυ, δηλαδή τι κάνετε το βράδυ, για πείτε μας. Έχουμε το δει βράδυ πλάνα, αλλά μπορεί να πεταχτούμε σήμερα. Τι εκδήλωση κάνετε το βράδυ. Σας περιμένουμε τι με μεγάλη εκδήλωση χαρά. Κάνετε το βράδυ. Τι κάνετε το βράδυ. Έχει γινόντως από μένα, ναι. Μα το βράδυ αναβιώνουμε ένα έθιμο της λαμπαδιδρομίας. Ακούσατε και τι θα γίνει το βράδυ. Καλυφθείτε, σας πυροβολούν. Όχι, όχι, δεν μας πυροβολούν. Δημητσανίτη Κομπαρούτη πέφτει. Α, μπράβο. Είναι ένα έθιμο που ξεκίνησε πριν πάρα πολλά χρόνια, όταν ο παλαιόν πατρόν Γερμανός σήκωσε το λάβαρο της επανάστασης. Της επανάστασης στα Καλάβρητα. Και βλέπουμε και πλάνα από αντίστοιχη εκδήλωση. Οι Δημητσανίτες από τη χαρά τους βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν τον ξεσηκωμό του έθνους. Εμείς το κάναμε γύρω μέχρι το 78 περίπου. Ωραία. Και 7 χρόνια τώρα το συνεχίζουμε. Το βράδυ δηλαδή τι ώρα, μόλις βραδιά συνάρθουμε. 8 η ώρα πέφτει ο κεντρικός φωτισμός της Δημητσάνας. Ναι. Και αρχίζουν οι καμπάνες, χτυπούν χαρμόσυνα. Και παίρνετε τις λαμπάδες, τις φουδάδες και βγαίνετε έξω. Και περπατάτε σαν σοκάκια. Οι οποίες είναι αυτοσχέδιες, τις έχουμε φτιάξει μόνοι μας με πετρέλαιο και στάχτη. Και βλέπετε και τα πλάνα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μπράβο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα σα. Να είστε καλά. Καλημέρα σα. Καλημέρα σα. Γεια σα. Θα έρθει ο Δημήτρη. Θα έρθουμε. Δίπλα είναι. Μια ώρα δρόμο. Εννοείται με το τρένο θα πα. Δεν ρωτάνε τι κάνει το βράδυ, μια κυρία. Τι εκδήλωση έχει το βράδυ, ρωτάνε. Τώρα με συγχωρεί δηλαδή. Όχι, λοιπόν, καλημέρα κύριε Βερέμη, έχω άδεια. Καλημέρα σας. Όχι, κύριε καθηγητά, όχι. Καλημέρα σας. Ο κύριος Βερέμης εδώ, τιμή μας και χαρά μας. Ο κύριος Στάνος Βερέμης εδώ πέρα, διότι έχω μπλέξει με το Χατζή εδώ. Χατζής, μου το έπαιζε και τώρα έχει γίνει χειρότερος και από μένα. Στο υπονοούμενο και στο... Μα τώρα, συγγνώμη κύριε καθηγητά, έχω άδικο. Όχι, όχι. Τα βλέπεις. Ναι, όχι, ναι, έχεις την καλή ακαδημαϊκή. Έχεις και ακαδημαϊκή καλή. Τελειώσαμε. Λοιπόν, 1821 κύριε καθηγητά. Μάλιστα. Να πούμε, μια που μιλάγαμε για τη Δημητσάνα, ότι ο Κολοκοτρώνης απείλαξε τους Δημητσανίτες από στρατολογήσεις. Γιατί? Για να παράγουν μπαρούτι. Βέβαια. Και ανέβηκε στους η παραγωγή. Κάτω εκεί στον ποταμό, Τρομερά. Και ανέβηκε η παραγωγή τρομερά. Και κρατήθηκε η πρώτη τουλάχιστον τα πρώτα δύο χρόνια της Επανάστασης από αυτό. Α, ναι. Βέβαια. Ήταν η μεγάλη εξυπνάδα. Γι' αυτό μας είπε η κυρία Δημητσανίτη Κομπαρούτη. Αμάνι, εκεί στον ποταμό έχουν μηχανισμού. Υπάρχει μουσείο τώρα πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο και αυτό βλέπει πώς γίνεται τον μπαρούτι. Τώρα να σας πω κάτι, κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω κάτι. Με αφορμή τον εορτασμό του 1821, της Επανάστασης κτλ. Εσείς τι πιστεύετε, οι Έλληνες είναι ιστορικά ενημερωμένοι ή ανιστόρητοι? Δεν είναι μόνο οι Έλληνες ανιστόρητοι, είναι να σας πω όλες οι χώρες που διδάσκουν την ιστορία τους από μία πλευρά, ας πούμε, πατριδογνωστική. Δεν είναι ιστορία, είναι πατριδογνωσία. Δηλαδή αλληλεγγύη, αγάπη για την πατρίδα, για τους ήρωες, ξέρετε. Ναι. Αυτό το κάνουν όλοι άπαντες. Ναι, και οι Γάλλοι ακόμα που είναι σοβαροί ιστορικοί κλπ. Σου λένε κάτι σαν χλαμάρες την Τετάρτη Ιουλίου που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα για να μην συγχωρείτε, για να μην θυμώνουν. Παρακαλώ, ναι, κλείστε το, κλείστε το. Άσε το, δεν βαριέστε. Λοιπόν, δεν είναι κακό. Τώρα να σας πω, οι Έλληνες δηλαδή τώρα για το 21 τι ξέρουν? Ξέρουν τον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη, 5-6 μορφές ξέρουν. Αυτό που δεν ξέρουν ή που δεν σκέφτονται, που θα έπρεπε ίσως να λέγεται, είναι ότι σε αυτή τη χώρα που έγινε η Επανάσταση δεν υπήρχε ούτε κράτος ούτε νόμοι. Ναι. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Συνεπώς, τι βάζει κανείς πρώτο και καλύτερο? Τα συμφέροντα της φατρίας του, τα συμφέροντα της οικογένειας, τα συμφέροντα των φίλων, των
των δικών μας. Έτσι είχαν μάθει. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Οι μεγάλες οικογένειες τότε στην περιοχή των Καλαβρίτων, ας πούμε, μεγάλες, πετάγανε την πέτρα και λέγανε αυτά είναι δικά μου. Έτσι. Καλά, αυτή δεν θέλανε να τα χάσουνε. Ασφαλώς. Νομίζω είχαν αντιδράσει αρχικά στην Επανάσταση, ή κάνω λάθος. Κοιτάξτε, δεν είχαν αντιδράσει. Απλώς κάποιοι αρματολοί στη Ρούμελ ιδίως, που ήταν μεγάλες δυνάμεις οι αρματολοί, δεν ήταν οι μωραΐτες φουκαράδες, ήταν αγρότες ερασιτέχνες. Ερασιτέχνες, οι οποίοι το κολοκοτρώνεις τους κυνήγαγε και τους απειλούς θα τους κρεμάσει ή ότι θα τους δώσει λία, λάφυρα κλπ. Και αυτά ήταν τα κίνητρα τα μεγάλα. Αρνητικά κίνητρα και θετικά κίνητρα. Κολοκοτρώνεις νούμερο 1. Τελεία. Τελεία και παύλα, ναι. Η Ρούμελ είχε 20 κολοκοτρώνιδες, ενώ όχι σε αξία, σε δύναμη. Σε δύναμη. Σε δύναμη. Τι έκανε ο κάθε ρουμελιώτης, αρματολός, κοίταζε το αρματολίκι του διπλανού, να του φάει να κανένα, του φάει κανένα χιλιόμετρο, ναι, εκεί πέρα, όσο μπορούσε. Να έχει μέσα παραπάνω. Αυτή ήταν η ιστορία. Ναι. Δηλαδή τρογόντουσαν μεταξύ τους. Να σας πω κάτι, ο Παπαφλέσσας πάντως, πρέπει να ήταν μεγάλο φρικιό, έτσι. Ο Παπαφλέσσας ήταν ως ένα σημείο, όταν αποφάσισε να πάει να σκοτωθεί στο Μανιάκι. Ναι, του βάζει ναι, το καπέλο. Ασφαλώς. Μέχρι αλλά και ήταν δαιμόνιος, δηλαδή. Πρέπει δαιμόνιος. Να πρόκειται περί τρομερής φυσιογνωμίας. Ναι. Δαιμόνιος. Ναι. Και περί τη σχέση με τις γυναίκες ήταν. Λέγεται, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι είχε χαρέμι. Δικό του. Μα με συγχωρείτε, το είχε ο Παπαφλέσσας και είχε χαρέμι. Και ο Κολοκοτρώνης είχε σπιτωμένη. Κολοκοτρώνης τα είχε με την Πουπουλίνα. Τα είχανε. Βέβαια. Με την Πουμπουλίνα. Την Πουμπουλίνα. Να το αμέσως ξύπνησε. Την Πουμπουλίνα ήταν χείρα δις. Ναι, ήταν ο Μπούμπουλης ο κακομύρης. Τους πέθαινε. Δις. Και το δεύτερος πέθανε. Ο Μπούμπουλης, ναι, τους σκοτώθηκε. Ο πρώτος ήταν ο Μπούμπουλης, ο δεύτερος ήταν, ξεχνάω το όνομά του. Και τις άφησαν περιουσία σοβαρή. Ναι, μεγάλη. Δηλαδή τα πλοία δεν ήταν παραμύθια, είχε στόλο. Ναι, ναι, ήταν αγαμένο να καταρχήν, το περίφημο. Και ήταν και θηρίο ανήμερο αυτή. Και τα είχαν με τον Κολοκοτρώνιο. Δύο θηρία σμίξανε. Ο Καραϊσκάκης μεγάλος γυναικάς. Ο Καραϊσκάκης, ο Φουκαράς, δεν μπορούσαν να ήταν τόσο μεγάλους. Γιατί? Γιατί έπασχε από φυματίωση και από, πώς λέγεται, τις θέρμες, τις ελονοσία. Αυτός ήταν πάντα σε ένα κρεβάτι το πηγαίνανε. Ναι. Και πώς πολεμούσε? Ενίοτε ήταν καλά, ανέβαινε στο άλογο, σκοτώθηκε άλλος έφυγος. Σκοτώθηκε, ναι. Έφαγε μια σφαίρα στα αμελέτητα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι πέθανε. Α, έτσι πέθανε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι, στο φάλιρο τον πυροβόλησαν και δεν υπήρχε σωτηρία. Καλά, γιατί τότε τι σωτηρία να υπάρχει. Και ξέρετε, να σας πω και τ' άλλο, έτσι τεχνικό δηλαδή. Ότι δεν ήταν οι σφαίρες εκείνης εποχής σαν τις σημερινές που μπαίνουν και βγαίνουν, γιατί είναι φτιαγμένες, ναι, ναι, έτσι. Μένανε μέσα. Ήταν στρογγυλές. Και τι κάνανε, δεν μένανε. Κάναν γκέλ στα κόκαλα. Παμ, 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 παμ. Δηλαδή σε κάνανε σαλάτα. Ναι. Ναι. Δεν σε έπιαναν πάντα, γιατί η θυβολία δεν είναι σπουδαία. Ναι. Αλλά όταν σε χτύπαγε, ήσουν τελειωμένος, πάει. Άρα λοιπόν έχουμε και στην περίοδο αυτή τη φαγουμάρα το ένα. Βέβαια. Έτσι, η οποία δεν την αποφεύγαμε ποτέ εμείς οι Έλληνες, δεν την έχουμε αποφύγει. Να σας πω την αμαρτία μου. Ποιος μεγάλος λαός της Ευρώπης δεν είχε εμφύλιο πόλεμο? Πάντα, εντάξει. Η Αγγλία, ναι, είχε το 16ο αιώνα. Η Γαλλία το 17ο. Τι επανάσταση. Η Αμερική το 19ο. Με τον μεγάλο εμφύλιο. Η Ισπανία το 20ο. Ο Υψηλάντης είναι ο ένας. Η Μαντώ με τον Υψηλάντη. Μάλλον έρωτας μεγάλος. Βέβαια, βέβαια. Ατάχανε και αυτοί. Από τους γνωστούς έρωτες. Αυτοί ήταν, μπαινόβγαινε στη σκηνή του μέσα στρατόπεδα και τσαντιζόντουσαν. Οι άντρες λέγανε εντάξει, πολεμάει, γιατί έδωσε την περιουσία, αλλά όχι και να μπαίνει στην ιστορία. Άνθρωπος ήταν, τι να κάνει. Άνθρωπος ήταν αυτοί, κατάλαβε. Καθηγητά μου, εντάξει. Τι να κάνει. Άνθρωπος ήταν. Σήμερα μας τα πάτε λίγο. Έχουμε και τον κύριο Ασκητή μετά, θα τα εξηγήσει και. Τα σεξουαλικά. Τα σεξουαλικά. Είναι ο κύριος Ασκητής εξειδικευμένος σε αυτά τα θέματα. Να σας πω και ένα άλλο μυστικό. Για πέστε μας. Όταν έφυγαν οι Αιγύπτιοι μετά την ναυμαχία στο Ναβαρίνο από την Ελλάδα, γιατί πλέον τους βάλαν σε καράβια και τους στείλαν πίσω. Είχαν κατέβει και οι Γάλλοι. Μερικοί, οι οποίοι είχαν χαρέμια, οι πιο καλοστεκούμενοι που είχαν λεφτά για να πληρώνουν για τα χαρέμια, ήταν προνόμιο του. Κόστος. Οι φουκαράδες μουσουλμάνοι είχαν μία και πολλοί. Οι έχοντες πολλά είχαν χαρέμια. Λοιπόν, αυτοί αφήσαν τα χαρέμια, τους λέει πάμε πίσω να ανανεώσουμε το προσωπικό. Και άφησαν πολλές Αιγυπτίες. Ξέμπαρκες. Και λέμε τώρα πάει, αυτές θα τις φάξουν οι Έλληνες βέβαια, γιατί συνηθιζόταν. Δεν τις φάξαν, τις βάφτισαν παρακαλώ, γίναν χριστιανές, παντρεύτηκαν
Και γι' αυτό βλέπετε ενίοτε στην Πελοπόννησο κάτι μαυρίδερους Πελοποννήσου. Ναι. Και λες από πού είναι αυτός ρε παιδιά. Ναι. Εν μέρη είναι από αυτές. Εν μέρη είναι και από τους βιασμούς. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά. Κύριε καθηγητά, να είστε καλά. Αυτά είναι θέματα. Αυτά είναι θέματα. Διάλειμμα κύριε και κύριοι. Αφήστε τον στα θέματα. Πάμε διάλειμμα. Λοιπόν, επανερχόμαθα. Θα πάμε λίγο στον Πολύγυρο, στον Παύλο Σαρόγλου όμως, γιατί έχει να μας δείξει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μας έχουν υποσχεθεί ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, Δημήτρη. Λοιπόν, έχουμε Παύλο. Παύλο. Έλα, Παύλο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Ανοίγει πολύ ωραίο, αρχαιολογικό πολύ ωραίο, πολύ σημαντικό και πολύ, πολύ ευχάριστο. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σε ακούμε με μεγάλη προσοχή. Οι καλεσμένοι μας, να σας πω, είναι ο κύριος Κανονίδης, ο οποίος είναι ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους και ο κύριος Τάσιος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και με πολύ αγάπη για τον τόπο σας. Κύριε Κανονίδη, να ξεκινήσουμε από εσάς. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα και από ό,τι φαίνεται, όλος ο αγώνας και όλες τις προσπάθειες που έγιναν αυτά τα 12 χρόνια που ήταν κλειστό το μουσείο, σήμερα δικαιώνονται. Μάλιστα, σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στο πρόσφατα ανακοινισθέν μουσείο του Πολυγύρου, εγκαινιάζεται η πρώτη περιοδική έκθεση με θέμα ένας συλλέκτης και ένας αρχαιολόγος από το παρελθόν συνομιλούν σε χρόνο μέλλοντα, η συλλογή του Ιωάν Λαμπρόπουλου υπότιτλος. Πρόκειται για μια έκθεση η οποία θα αναδεικνύει μια σπουδαία συλλογή, μια από τις σημαντικές συλλογές στην Ελλάδα, με πάνω από 1000 αντικείμενα και μέσα στην αίθουσα αυτή των περιοδικών εκθέσεων προσπαθούμε να αναδείξουμε ότι η συλλογή αυτή έχει ποικίλους τρόπους διαχείρισης και ανάδειξης. Περιλαμβάνει κυρίως αρχαιότητες από τα κλασικά χρόνια, 5ο-6ο αιώνα. Ιδιωτική συλλογή ήταν δηλαδή. Και 4ο. Ήταν ιδιωτική συλλογή η οποία δωρήθηκε από τον ιό του συλλέκτη, τον κύριο Ηρακλή Λαμπρόπουλο. Μπράβο. Το 2004 στο Υπουργείο Πολιτισμού. Μπράβο. Και ανήκει στο Μουσείο Πολυγύρου. Ωραία. Σας προσκαλούμε να έρθετε κύριε Χατζή, κύριε Καμπουράκη. Είναι πολύ ωραία η εικόνα, τουλάχιστον που βλέπουμε εδώ είναι καταπληκτική και μπράβο, γιατί είναι ένα έργο για τις νέες γενιές και για μας βεβαίως εννοείται, που πρέπει σίγουρα. Να έτσι που κλειστό πρέπει ήταν να το μουσείο τόσα χρόνια. Ναι, να γεννήθηκε. Ο άλλος κύριος. Ο κύριος Τάσιος, ο οποίος είναι από τους προτεργάτες αυτής της πρωτοβουλίας. Ο πρόεδρος των ξενοδόχων, δεν είναι. Δημόσιου τομέα για να ανοίξει. Σωστά, σωστά. Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας πλέον. Ναι, το ξέρουμε, το ξέρουμε. Έτσι, και της Τοπικής Ένωσης. Και της Τοπικής Ένωσης, καλή σας μέρα. Γεια σας. Ευχαριστούμε καταρχήν για τη φιλοξενία. Να δώσω δημόσια συγχαρητήρια στην Εφορία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, σε όλα τα στελέχη. Είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια από τους ίδιους για να μπορέσει επιτέλους το μουσείο να πάρει μπροστά. Η ιδιωτική πρωτοβουλία ήρθε ως αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια. Καταλάβαμε. Ναι. Με χορηγούς που είναι κυρίως ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του νομού. Βέβαια, και όχι δίνει μόνο. Και υπό την ρε παιδιά, για πες στην κάμερα να γυρίσει λίγο να μας δείξει κανένα έκθεμα. Ναι, δείξε μας κανένα έκθεμα. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία η οποία συνεχίζεται από εδώ και στο εξής και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ήδη εντάχθηκε ένα σημαντικό ποσό σάξ των 500.000 ευρώ για το επόμενο διάστημα, ούτως ώστε να πάμε και σε μόνιμη πια λειτουργία, δηλαδή στις αίθουσες με τη μόνιμη έκθεση. Και ακριβώς, και στόχος φυσικά τι είναι, η λεγόμενη επιμήκυση της τουριστικής περίοδου. Όταν δεν έχεις αυτά τα εργαλεία, δεν μπορείς να το κάνεις, το αντιλαμβάνεστε. Έτσι για μας είναι κάτι πολύ σημαντικό. Για τον τέταρτο προορισμό στην Ελλάδα, τον πρώτο σε οδικές αφήξεις και νομίζω ότι το καλοκαίρι θα δώσει και το μεγάλο έναυσμα να υπάρξει τέτοια επισκεψιμότητα, ούτως ώστε να δείξουμε και να κάνουμε τη διαφορά. Γιατί όπως ξέρετε, πάντα το λέω, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Και πρέπει αυτό να το υποστηρίξουμε. Καλά, εντάξει, και να ξέρετε. Θεσσαλονίκη, για την Κρήτη, εγώ θα πω για την Πελοπόννησο, μην μπλέξουμε στη ίδια περιπέτεια. Πάντως τα εκθέματα είναι φανταστικά, είναι πάρα πολύ ωραίο το μουσείο. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια που έχει γίνει και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, πρέπει να το λέμε και αυτό. Και βέβαια εμείς θα προτρέψουμε όλους τους επισκέπτες της Χαλκιδικής να περάσουν από το μουσείο, ναι, να το δουν. Δεν πηγαίνουν μόνο για βουτιές και για ΜΑΜ, να μπουν και στο μουσείο. Μπράβο. Το ΜΑΜ το πες για σένα. ΜΑΜ. Α, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε και τον Παύλο, ευχαριστούμε τους κυρίους που ήταν εκεί μαζί μας και σήμερα έχουμε κοντά μας τον κύριο Θάνο Ασκητή. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σας. Μείνατε πιστό στο Πασόκ. Ναι. Δεν ξεκολλήσατε ποτέ, δεν φύγατε. Όχι, παράδοση από τον πατέρα σας. Από τον πατέρα μου. Από τον Ένωση πατέρα. Κέντρου. Ένωση κέντρου, ναι. Μείνατε πιστό στο Πασόκ. Είχατε κατέβει βουλευτή, είχατε εκλεγεί βουλευτή. Το 2000. Δεν μπήκατε, δεν πήγατε. Όχι, έφυγε. Έφυγε. Παραιτήθηκα το 2003. Όταν πέρασε το ασυμβίβαστο. Το άρθρο 57 του Συντάγματος. Το οποίο τώρα δεν υπάρχει και κατά συνέπεια μπορεί να είστε και πάλι βουλευτής εφόσον σας εκλέξει ο λαός της Δυτικής Αττικής. Δυτικής Αθήνας. Της Δυτικής Αθήνας. Λοιπόν, κύριε. Μα δεν έπρεπε να πάτε υποψήφιος εκεί που έχουν τα περισσότερα σεξουαλικά προβλήματα. Συγγνώμη, ως σεξουαλόγο ψυχίατρο το ξέρουμε. Ναι, ρε παιδί μου. Όχι, δεν πήγα εκεί, διότι και δεν εννοώ ότι τα σεξουαλικά προβλήματα ταξινομούνται σε περιοχές. Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η Δυτική Αθήνα έχει πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα της Ελλάδας. Είναι η πιο αυθόρμητη Αθήνα, η πρωτογενής, θα λέγει κανείς, κοινωνία της Ελλάδας. Ναι. Πληθυσμιακά έχει μια κατανομή που είναι πολύ σημαντική στην πρόληψη, γιατί το κλειδί που κατεβαίνω στην πολιτική είναι μόνον αυτό. Και θέλω να με σαφήσω ότι εγώ δεν επιδιώκω πολιτικές καριέρες, ούτε είχα ποτέ πολιτικές φιλοδοξίες. Για μένα πάντα ο άνθρωπος ήταν το επίκεντρο. Εντάξει. Για 36 ναι, χρόνια και αυτό τι δεν τα πείτε δηλαδή, ότι στη Δυτική Αθήνα είναι μια χαρά. Ποιοι έχουν περισσότερο σεξουαλικό πρόβλημα στην Αθήνα, στο λεκανοπέδιο? Η Νότη, η Βόρη, η Δυτική, η Ανατολική, ποιοι? Κοιτάξτε, η σεξουαλική δυσλειτουργία ως ναι. πρόβλημα το έχουν αυτοί οι οποίοι έχουν περισσότερη νόηση ή διανόηση ή μόρφωση. Είναι περισσότερο δηλαδή αγχωμένοι. Όχι, μπορεί να. Όχι. Ναι, ναι. Είναι περισσότερο αγχωμένοι και στερεότυποι στη λογική της κρίσης τους. Τι. Τελειώσαμε. Ναι. Γιατί το σεξ συσχετίζεται με την φυσική υπόσταση του ζώου. Ο άνθρωπος είναι ζώο. Έχει ενστικτόδεις ενορμήσεις, ναι. πάθος και παρορμητικότητα. Ναι. Όταν ο άνθρωπος μορφώνεται, αναπτύσσει τις ανώτερες απαρτιώσεις στον εγκέφαλο, ουσιαστικά στερεοτυπείται στη σεξουαλικότητά του. Δηλαδή αποκτάει μια συμπεριφορά που λογικά και έτσι είναι, ουσιαστικά γιατί έχουμε μεν μόρφωση, αλλά δεν έχουμε παιδεία. Η σεξουαλική αγωγή, ας πούμε, είναι ένα κεφάλαιο που διασυνδέει την μόρφωση. Δηλαδή, όσο πιο μορφωμένος είσαι, τόσο λιγότερο. Άλλο παιδεία, άλλο μορφωλή. Η εξειδίκευση δεν είναι παιδεία. Ναι. Η εξειδίκευση είναι ένα τομέα στοχευμένο μια διαχείριση υλικού γνώση. Για να σα ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Επαγγελματικά ή κοινωνικά. Ναι. Εσεί τώρα έχετε πάει και στη Βουλή, φύγατε, είπαμε για ποιου λόγου. Παρακολουθείτε τα δρόμενα, έτσι δεν είναι. Παρακολουθείτε τι πολιτικέ εξελίξει. Παρακολουθείτε. Από αυτό που βλέπετε, είτε στι τηλεοράσει, είτε στη Βουλή που μιλάνε, όλοι αυτοί που είναι οι 300 είναι καλά. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας. Τι ερώτηση είναι αυτή? Με ρωτάω γιατρό. Καλά. Θα σας παραπέμψω σε ένα είναι βιβλίο. Είναι και ψυχολόγος. Είναι ψυχίατρος. Του Owen, ενός Εγγλέζου Λόρδου, που έχει γράψει ένα βιβλίο για τις ασθένειες των πολιτικών. Ναι, δηλαδή, είναι καλά. Οι οποίοι κυβερνούν πρέπει να είναι ψυχικά και σωματικά υγιείς. Αυτό είναι δεδομένο. Εγώ ξέρω το εξής. Όταν πάει να γίνεις δημόσιος υπάλληλος, σε περνάνε από ψυχίατρο. Βεβαίως. Για να σε ελέγξει, αν είσαι καλός. Όχι όμως, συστηματικά. Ναι. Στην αρχή. Έτσι, στην αρχή, ναι. Μετά το πας. Δεν αξιολογείς. Ναι. Δεν πρέπει να περνάνε και οι πολιτικοί όλοι εσείς. Δεν πρέπει να περνάτε από έναν γιατρό. Βεβαίως. Περνάτε, αυτό δεν που περνάτε. Λέτε δεν περνάμε, όχι. Αυτό που λέτε είναι σωστό. Πρέπει να ξέρουμε. Όσοι εκλέγονται. Όσοι εκλέγονται. Όχι, όχι, αυτό που λέτε έχει μια απάντηση. Μα έχει σωστό αυτό που λέω τώρα. Όσοι εκλέγονται πρέπει να είναι νοητικά. Τι? Και σωματικά υγιής. Ναι. Βεβαίως αυτό δεν θα αποτελέσει μια μορφή με την έννοια του ρατσισμού. Όχι, 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 με διαγνωστικές πολιτικές. Γιατί μπορεί να είναι κάποιος να έχει μια αναπηρία, αλλά δεν με πειράζει. Βεβαίως. Καθόλου δεν με πειράζει. Μπορεί να είναι πολύ ικανότερος από άλλους 100.000 φορές. Να έχει κυρίως νοητική ικανότητα. Όταν πας στη Βουλή να ψηφίσεις ένα νομοσχέδιο, πρέπει να είσαι κανονικός. Δηλαδή, άμα έχεις περάσει βαριά κατάθλιψη, έχεις προβλήματα. Βέβαια, κύριε Χατζή, πρέπει να έχεις θεραπευτεί για να πας. Αυτός που κατεβαίνει στη βάση του λαού. Εκλέγεται από ένα λαό που τον κρίνει. Δεν ρε, και εντάξει, τον το καταλαβαίνω. Αλλά δεν πρέπει να εξετάζεται κιόλας. Όταν ψηφίζεις, πρέπει να ξέρεις ποιον ψηφίζεις και γιατί τον ψηφίζεις. Ναι. Να μην πάμε στη λογική της εντυπωσιακής προβολής της εικόνας. Όχι, όχι. Δυστυχώς αυτό επικράτησε τα τελευταία χρόνια. Ναι. Πολλοί που μπήκαν στο κοινοβούλιο ήταν απλώς εντυπωσιασμένοι κοινωνικά. Ναι. Δεν ήταν πραγματικοί πρωταγωνιστές της πολιτικής. Γιατί αν θέλετε, η πολιτική, εγώ δεν ξέρω όλη την πολιτική. Εμένα με ρωτήσετε οικονομικά, μπορώ να σας πω και χαζομάρες. Ναι. Δεν θα σας πω εικόνες που δεν ξέρω. Αν με ρωτήσετε όμως κοινωνική πολιτική, που δουλεύω 35 χρόνια πάνω σε αυτό το αντικείμενο και έχω δει όλους τους γονείς από τη χώρα και έχω κάνει εκατοντάδες ομιλίες, και συγχωρέστε μου το εγώ που το λέω. Καλή μου, τι, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα ο γονιός, ο οποίος πασχίζει να μεγαλώσει ένα παιδί και δεν ξέρει πού πρέπει να απευθυνθεί,
όταν έχει ένα παιδί με αυτισμό, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Τα κέντρα στην Ελλάδα είναι ελάχιστα, τα δημόσια κέντρα. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε μόνο στην ιδιωτική υγεία. Σήμερα μιλάμε κοινωνική πολιτική, είναι το δημόσιο κράτος, το κοινωνικό κράτος, που πρέπει να προβλέψει. Κάνει προσπάθειες το κράτος. Κάνει Έκανε προσπάθειες. Και κάνει και Βεβαίως. Σήμερα και γενικώς. Αλλά είμαστε πολύ πίσω ακόμη. Το παλεύει, εντάξει. Είμαστε πολύ πίσω ακόμη και αν θέλετε έχω νούμερα να σας δώσω το πόσο πίσω είμαστε σε πάρα πολλούς τομείς. Στη δημογραφία. Το κομμάτι το δημογραφικό. Τεράστιο θέμα. Στερείται. Στο κομμάτι της σεξουαλικής αγωγής στο διαδίκτυο, ακούστε, παιδιά 5-12 ετών κάνουν χρήση διαδικτύου σχεδόν 80%. 76% των παιδιών 5-12 κάνουν χρήση του ίντερνετ. Τι οι βλέπουν γονείς, δεν ξέρουμε όμως. Τι βλέπουν δεν ξέρουν. Και βλέπουν πολλές φορές πορνοτενίες και τα πρώτα σεξουαλικά τους ερεθίσματα είναι μια πορνοτενία. Όταν η ηλικία αυτή είναι ονειρική, είναι φαντασιωσικά δυνατή να κτίσει συναισθήματα, γιατί ξέρετε τι λείπει. Λείπει η εικόνα της συναισθηματικής αντίληψης στην πολιτεία και στη χώρα μας. Ναι. Χάνουμε το συναίσθημά μας, το διαδίκτυο μας στεγνώνει και μας κάνει να είμαστε περισσότερο επιθετικοί, αντίγραφα του κακού μας εαυτού και προβολικά όντα ενός τρόπου ζωής που είναι το lifestyle που το ζήσαμε στην εποχή της Ευμάρειας. Τα προηγούμενα 20 χρόνια η Ελλάδα υπέστη το σύνδρομο της Ευμάρειας. Τώρα υπέστη το σύνδρομο της καθίζησης. Η πρόληψη, γιατί η υγεία δεν είναι να διαγνώσκεις και να νοσηλεύεις ασθενείς. Ο καπνιστής, αυτός που παίρνει ουσίες, αυτός ο οποίος παχαίνει, κάνει μεταβολικό σύνδρομο στη μέση ηλικία, ζαχαρώδης διαβήτης, ξεπερνάει σήμερα το 1 εκατομμύριο Έλληνες που έχουν διαβήτη. Και αυτό εξαρτάται από την ψυχολογία. Από τον τρόπο ζωής. Και τρόπο... από την ψυχολογία του. Πολύ σωστά, πώς το πάτε. Η κατάθλιψη. Έχει δεκαπλασιαστεί η κατάθλιψη. Γιατί έχει αυτό το θέμα. Διότι... γιατί δεν ξέραμε παλιά τη διάγνωση ή γιατί δεν γινόταν η διάγνωση. Δεν γινόταν. Ή ότι τώρα, ας πούμε, υπάρχουν περισσότερα μέσα. Επικοινωνία μεγαλύτερη σε τέτοια ζητήματα με αποτέλεσμα να πηγαίνει όλο να κοιτάζεται στο γιατρό. Δηλαδή, να το πω έτσι απλά. Είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι η έλλειψη τη συναισθηματική αλληλεγγύη. Όχι η κοινωνική αλληλεγγύη, είναι ένα όρο γενικό, συμβολικό. Ναι, οι άνθρωποι δεν ξέρουν να ερωτεύονται, να αγαπούν, να εκφράζονται. Ζούμε μια εποχή σεξισμού που πραγματικά αυτό δεν είναι το πρότυπο τη ζωή. Η σεξουαλικότητα είναι κομμάτι τη ψυχική υγεία και τη νόηση, τη έκφραση. Αυτό λοιπόν σήμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Αν δεν εκπαιδευτεί, και το όραμά μου ξέρετε ποιο είναι, γιατί πάω στην πολιτική. Δεν το έχω ανάγκη, δεν έχω κανένα λόγο να πάω στην πολιτική. Ναι, γνωστό είστε, να προβάλλω, το όραμά μου. 35 χρόνια έχω κάνει 3 φορές σύμβουλο σε υπουργού παιδεία και πραγματικά ο τελευταίο υπουργό, ο Ανδρέας Ολοβέρος, και το λέω δημόσια, υπήρξε ο μοναδικό υπουργό με ευαισθησίε του κοινωνικού σχολείου και ήμουν υπεύθυνος του κοινωνικού σχολείου. Διότι αν δεν πας στο σχολείο, όταν σήμερα κύριε Χατζή έχουν ελάχιστα σχολεία ψυχολόγους σήμερα μέσα. Και δεν μπορεί ο δάσκαλος να επιφορτίζεται όλα τα προβλήματα των παιδιών που είναι η οικογένεια. Δεν έχει και τη δυνατότητα κάθε σχολείο πρέπει να έχει ψυχολόγο, λέτε. Βεβαίως. Κάθε σχολείο πρέπει να έχει ψυχολόγο που να εκπαιδεύεται, να παρακολουθείται από τον Εθνικό Φορέα Αγωγής Υγείας. Πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη ομπρέλα. Έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή εκατοντάδες ΜΧΟ. Αν τις ενώσουμε όλες αυτές και κλειτώνουμε χρήματα, για το μεγάλο μήνυμα, ξέρετε ποιο είναι. Να μην φτάνει ο άνθρωπος στο νοσοκομείο. Να μην νοσηλεύετε. Γιατί και κερδίζει χρήματα το κράτος. Όταν έχει ένα ΕΚΑΒ που θέλει μέσο όρο. Υπάρχουν πρωτόκολλα κύριε Ασκητή, που υπάρχουν, αλλά δεν τα ακολουθούν. Όχι, δεν έχει γίνει εμπέδωση των μέτρων. Όταν σήμερα το ΕΚΑΒ θέλει μία ώρα για να φτάσει στον ασθενή. Εντάξει, γιατί το κράτος δεν έχει και τα απαραίτητα χρήματα και για να στηρίξει τα αυτοκίνητα. Είναι θέματα οργάνωσης. Όταν οργανώσεις την πολιτεία σου, γλιτώνεις χρήματα. Γιατί έχεις λιγότερα φάρμακα, έχεις καλύτερη ποιότητα ζωής. Μακροζωία. Μακάρι, και έχεις την ικανότητα να νοσηλεύεις λιγότερο. Να είστε εγκαρδίως να. Στη Δυτική Αθήνα. Εγώ αυτό θέλω να κάνω και τίποτα. Στη Δυτική Αθήνα. Δυτική Αθήνα. Με το κίνημα αλλαγής. Από κάτω θα έχει είναι τον το παιδί του. Και το κίνημα αλλαγής, όπως λέω εγώ, έχει κυοφορηθεί από το Πασό. Από το Πασό. Μα θα λέει και Πασό. Και είναι το υγιές DNA. Θα λέει και Πασό και θα έχει και τον ήλιο, θα είστε ικανοποιημένοι. Δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Θα είμαστε μια οικογένεια. Ωραία. Να περάσετε καλά το υπόλοιπο. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε κοντά σας. Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας, θα μας πεις για τον καιρό με τη βοήθεια όμως της κυρίας Γιακοπούλου. Η κυρία Γιακοπούλου, εγώ από τον καιρό, εγώ απλώς θα τη συνοδεύσω, ξέρεις έτσι. Αλλά επειδή είναι γνωστό ότι έχει εντρυφήσει στα καιρικά φαινόμενα. Είμαι και αραστέχνης μετεωρολόγος. Μετεωρολόγος, ναι.
είσαι μάγειρας, είσαι μετεωρολόγος. Ρώταγε στον ασκητή όταν έφυγε ο άνθρωπος τα προβλήματά σου. Τι να κάνω. Όχι, δεν τα λέμε. Αλήθεια. Αλήθεια. Είμαστε υποχρεωμένοι να τα πούμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να τα πούμε. Λοιπόν, πάμε και σε καταγγέλλω γιατί κάνει τσάμπα. Γεια σα, κύριε Διακοπούλου. Τι κάνετε, πώς είστε. Θέλουμε ένα καλό καιρό παραγγελιά σήμερα. Με λίγη προπόνηση θα τα λες και εσύ καλύτερα από μένα, Δημήτρη, στο τέλος τη σεζόν. Λοιπόν, να πούμε ότι όλα βαίνουν καλώ καιρικά. Αν εξαιρέσουμε ένα οχταράκι που έχουμε τοπικά στο κεντρικό και το Νότιο Αιγαίο. Αύριο λοιπόν, ανήμερα 25 Μαρτίου, όλα θα πάνε καλά. Οι εορτασμοί θα γίνουν κανονικότατα. Θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια στη χώρα. Μια μικρή πιθανότητα για κάποιες μεμονωμένες απογευματινές μπόρες, τίποτα το φοβερό. Και οι βοριάδες θα εξασθενήσουν. Μόνο νωρίς το πρωί θα φτάνουν τοπικά στο Νότιο Αιγαίο τα 7 μποφόρ, μετά δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασιακά παραμένουμε σε καλούς ανοιξιάτικους ρυθμούς, με θερμοκρασία που θα φτάνει τοπικά και θα ξεπερνά και τους 20 βαθμούς. Τοπικά στα υπηρετικά θα φτάσει και τους 22 βαθμούς, έως 18 στο Αιγαίο. Εδώ στην Αττική μια πολύ όμορφη ημέρα, με ηλιοφάνεια, με ένα βοριαδάκι και με θερμοκρασία το μεσημέρι στους 20 βαθμούς. Καλός ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με ηλιοφάνεια και εκεί. Και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 19 βαθμούς. Η Τρίτη τώρα θα είναι μια καθαρά ανοιξιάτικη ημέρα, με αραιές νεφώσεις και κάποιες απογευματινές μπόρες, βλέπεις κυρίως στις ορεινές περιοχές της χώρας μας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα οι άνεμοι. Αυτά τα μπλε θα στα δείξω και στον επόμενο χάρτη. Οι άνεμοι λοιπόν θα φτάνουν μόνο τοπικά στα νότια τα 6 μποφόρ και θα παραμείνουμε πάλι σε ανοιξιάτικους ρυθμούς, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά και πάλι τοπικά τους 20 βαθμούς. Τι σου είπα χθες από Τετάρτη? Ότι πάμε για χειμώνα πάλι. Λοιπόν, και θα το τηρήσω αυτό, δυστυχώς. Πάμε για φινάλε Μάρτη με χειμωνιάτικους ρυθμούς. Τι σημαίνει αυτό? Πολλές βροχές, χιόνια ακριβώς, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Ίσως κατέβουν και στα ημιορεινά στη Βόρεια Ελλάδα. Θέλει μεγάλη προσοχή, θα είναι αυτή η αλλαγή ξαφνική. Θα κρατήσει μέχρι το τέλος του μήνα. Θα έχουμε και πολύ ισχυρούς βοριάδες που θα είναι βόρειο-ανατολικοί. Τι σημαίνει αυτό? Θα ρίξουν σημαντικά τη θερμοκρασία έως και 8 βαθμούς και θα φτάνουν τοπικά ακόμα και τα 8 μποφόρ. Να σου πω ότι εδώ στην Αθήνα, ας πούμε, Πέμπτη Παρασκευή δεν θα ξεπεράσει η θερμοκρασία τους 13 με 14 βαθμούς. Οπότε θα είναι διαφορά σε σχέση με αυτό που ζούμε αυτές τις μέρες. Από το βορρά έρχονται αυτά, από τον κόλπο της Γένοβας. Αχ, αυτά ξέρεις από πού έρχονται. Ο βοριάς είναι σιβηρικό ψύχος, ουκρανικό. Τα υπόλοιπα νοτιάς έρχονται από την Ιταλία και από τη Σύρτη. Μάλιστα. Δεν σου είπα εγώ θα γίνεις καλύτερος από μένα. Μέχρι την Τρίτη κοντομάνικο και μετά ξαφνικά την παλτουδιά μας και μέσα. Ακριβώς. Όποιος μάζεψε ρούχα να κατεβάσει 2-3. Να κατεβάσει 2-3. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν. Τελείωσες. Ναι, αλλά το άλλο Σαββατοκύριακο δεν ξέρω τι θα κάνει. Τι θα κάνει, δεν είναι, μέχρι την Παρασκευή. Μέχρι το τέλος του μήνα σου λέει θα έχουμε κακοκαιρία. Όχι, από την Τετάρτη. Από την Τετάρτη ως το τέλος του μήνα. Για τη Δευτέρα, από ό,τι κατάλαβα, θα είναι καλός ο καιρός. Που θα γίνουν οι εορταστικές εκδηλώσεις. Μαζί μας η κυρία Λίζα Βόζεμπερ, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, καλώς ήρθατε. Κυρία Γιανακοπούλου. Καλημέρα. Αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Του ΠΑΣΟΚ, ναι. Γιατί είσαστε 3-4 κόμματα εκεί, μπορούσα να συνειδητοποιήσω. Είμαστε ΠΑΣΟΚ, ναι. Και ΚΙΝΑΛ. ΠΑΣΟΚ ίσον ΚΙΝΑΛ. Α. ΠΑΣΟΚ ίσον ΚΙΝΑΛ. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, κυρία Χατζή. Είναι εδώ. Ενωμένο δυνατό. Είναι η ψυχή του ΠΑΣΟΚ. Για την αναγγελία μας λέμε τόσα χαιρετίσματα. Η κυρία Λίνα Παπαδάκη είναι διευθύντρια του γραφείου τύπου στο Ποτάμι. Καλώς ήρθατε, κυρία Παπαδάκη. Είστε και τρεις υποψήφιες. Εγώ είμαι δημοσιογράφος. Δεν βγήκε υποψηφία. Όχι. Λοιπόν, κυρία Βόζεμπερ, είναι ευρωβουλευτήνα, βέβαια. Είστε ήδη ευρωβουλευτής και είστε και από τα φαβορή. Και η κυρία Γιανακοπούλου επίσης παθαίνω ότι πάει καλά στη Δυτική Αθήνα. Ναι, στον δυτικό τομέα της Β' Αθηνών. Στις λαϊκές γειτονιές, με τον κόσμο του μόχθου, τον κόσμο της εργασίας. Αυτά το λέτε πάντα, έτσι είναι ένα μότο, έτσι το έχετε γράψει. Είναι κάτι, γιατί εκεί πέρα χτυπάει η καρδιά μας. Ναι. Εκεί χτυπάει η δική μου καρδιά, εκεί χτυπάει η καρδιά του ΠΑΣΟΚ, κυρία Χατζή. Ναι, και εκεί θα ξαναχτυπήσει δυνατά. Μάλιστα, κυρία Γιανακοπούλου. Άλλωστε το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, όπως είπατε, ενωμένο δυνατό. Έτσι ακριβώς. Συνεχίζει να κυβερνάει με τον τρόπο του. Λοιπόν, έτσι λέει και ο κύριος Απάνου που είναι παιδί της αλλαγής. Ναι. Είχαμε μια δήλωση και θα ξεκινήσω από αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Το θέμα, τον είπαμε. Ο κύριος Τσιρώνης. Ο κύριος Τσιρώνης. Το όνομά του δεν το έχετε μάθει από το πρωί. Είναι ένα θέμα από χτες, ναι. Και ο κύριος Τσιρώνης λοιπόν έκανε μια δήλωση για το Καστελόριζο. Προσπάθησε να μας μάθει πατριδογνωσία. Το θέμα δεν είναι εκεί όμως. Το θέμα είναι καθαρά πολιτικό, εξωτερικής πολιτικής και πώς η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυτά τα ζητήματα. Θα ήθελα ένα σχόλιο να μας κάνετε γι' αυτό και πώς το δικό σας το κόμμα, επειδή είστε και ευρωβουλευτής και κινείστε και στο εξωτερικό, πώς σχολιάζετε αυτή τη δήλωση του κ. Τσιρώνη.
Καλά κάνετε, κύριε Χατζή, και κάνετε τη διάκριση μεταξύ γεωγραφικής τοποθέτησης και πολιτικής. Έχουμε εξηγήσει τους λόγους. Βέβαια, μα εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν θεωρώ προσωπικά τυχαία τη δήλωση του κυρίου Τσιρόνη. Τη θεωρώ ενταγμένη μέσα σε μια ευρύτερη πολιτική που ασκείται από την κυβέρνηση. Θυμίζω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός μίλησε για την ανάγκη ούτε λίγο ούτε πολύ να εφαρμοστεί το μοντέλο της Συμφωνίας των Πρεσπών και στα ζητήματα διεκδικήσεων της Τουρκίας στο Αιγαίο. Ο κύριος Κοτζιάς είπε ότι δεν πρέπει να είμαστε μονογοφάγαδες, κάπως έτσι το είπε. Ο κύριος Παπάς μας είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι το Μακεδονία ξακουστή αναφερόταν στην Μακεδονία των Σκοπίων. Και βέβαια έρχεται και ο κύριος Τσουρόνης και κάποιοι άλλοι βουλευτές που είπαν ούτε λίγο ούτε πολύ ότι στο ενεργειακό παιχνίδι θα πρέπει να σκεφτούμε και να εξετάσουμε τις διεκδικήσεις της Τουρκίας. Εδώ λοιπόν κάτι υπάρχει το οποίο δεν γνωρίζουμε. Σε σύμφωνο, αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι από αυτές τις προκλητικές δηλώσεις επιχαίρει η Τουρκία. Τα τουρκικά φύλλα καθημερινά είναι πολύ σύμφωνα. Ήταν μια γραμμή η οποία είχε η Τουρκία με τον κύριο Νταβούτογλου το 2011, ειδικά για τον Καστελόριζο, το είχε. Αυτό το οποίο είπε σήμερα ο κύριος Τσιρόνης, πράγματι, είχε υποθεί τότε το 2011. Και θες θέλουν να τις σπάσουν στο Καστελόριζο. Ναι, από το Καστελόριζο θα ξεκινήσουν ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Αυτό. Ναι, κύριε Καμπουράκη, αλλά μετά από, το άλλη, από την δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού. Και ιστορικά δεν στέκεται αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, από αλλά τις συνθήκες του 32 που υπογράψαν οι Τούρκοι με τους Ιταλούς. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και όχι μόνο. Όταν μιλάμε, όταν λέει ο υπουργός, ο κύριος Κατρούγκαλος, ο υπουργός του ΙΠΕΞ, όταν λέει να αναγνωρίσουμε τις δίκαιες απαιτήσεις των Τούρκων, μήπως εννοεί τις γκρίζες ζώνες, μήπως εννοεί τη διεκδίκηση της ΑΟΣ, μήπως εννοεί την αμφισβήτηση της συνθήκης της Λοζάνης. Να το καθαρίσουμε το θέμα. Πιστεύετε εσείς ότι αυτό είναι μια. Ότι δεν είναι τυχαίο. Όχι, είναι τυχαίο, ότι είναι μια. Εντάσσεται σε μια γενικότερη πολιτική στάση που έχει η χώρα στο θέμα ταξιδιωτικής πολιτικής. Ναι, και πιστεύω ότι πολύ εύκολα μιλούν για πράγματα που αφορούν στην εξωτερική πολιτική χωρίς τη συνένεση των πολιτικών αρχηγών. Όπως έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, την ανάγκη σύγκλησης σε αυτά τα ζητήματα από τη μια πλευρά. Και από την άλλη, δεν αντιλαμβάνονται. Αυτό το πολιτικό αρχηγό, να μου επιτρέψετε να το πω. Είναι ένα άτυπο όργανο που δεν έχει καμία. Μια επισουσίας ισχύει. Να πω, σε αυτό που λέτε, σε αυτό που λέτε, θεσμικά, ναι, από την άλλη πλευρά. Απλώς θα υπάρξει μια συμφωνία κυρίων, αυτό είναι. Μία, να επιδιωχθεί, να δείξει ο Πρωθυπουργός ότι επιδιώκει μια συνένεση στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Κάθε άλλο παραπροσβάλλει και τον πατριωτισμό των Ελλήνων. Είτε το θέλει, είτε όχι. Ναι, πάμε τώρα στην κυρία Γιαννακοπούλου. Κυρία Γιαννακοπούλου, θέλω να σας πείτε και νέα κοπέλα, θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Πώς σχολιάζετε το γεγονός αυτό με την κυρία Μυρσίνη Λοΐζου? Πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων? Γιατί εδώ εμφανίστηκαν διάφορα πράγματα. Κάποιοι επιχείρησαν να βγάλουν και προσωπικά τις δεδομένα, το οποίο εμείς χτες νομίζω διαφωνήσαμε, Δημήτρη. Θα ήθελα να μας πείτε για το γεγονός το ποινικό, δηλαδή, ότι η γυναίκα είχε ένα θέμα με τη σύνταξη της μητέρας της και ένα θέμα με κάποια χρήματα. Στο πολιτικό πεδίο, πιστεύετε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πολιτικά μπορεί να κοστίσει στο ΣΥΡΙΖΑ? Κύριε Χατζή, η κυρία Μυρσίνη Λοΐζου είναι η κυρία Μυρσίνη Λοΐζου. Εισέπρατε επί 5,5 χρόνια τη σύνταξη της νεκρής μητέρας της. Και μάλιστα έχει δικαστεί και έχει καταδικαστεί σε 2 χρόνια φυλάκιση. Και υπάρχει και ακόμη ένα δικαστήριο που εκκρεμεί από ό,τι γνωρίζουμε. Όλα αυτά δεν ήταν κρυφά. Όλα αυτά τα γνώριζαν από το ρεπορτάζ εδώ και 1,5 χρόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Μα ήταν γνωστά. Υπήρχε ρεπορτάζ. Υπήρχαν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ήταν κάτι το οποίο προφανώς και το γνώριζαν. Το μεγάλο ζητούμενο δεν είναι απλώς το τι έκανε η κυρία Λοΐζου, το οποίο είναι απαράδεκτο, καταδικαστέο και ποινικά κολάσιμο. Το μεγάλο ζήτημα για εμάς είναι ότι ο κύριος Τσίπρας προσωπικά και ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν την κυρία Λοΐζου για να αξιοποιήσουν το επίθετό της, το όνομά της, ενώ γνώριζαν όλα αυτά. Πώς και ξέρετε, μετά, και για... μετά ήταν όλα γνωστά στις εφημερίδες στο ρεπορτάζ. Εγώ, κυρία Χατζή. Δεν το ήξερα αυτό. Είναι όλα αυτά γνωστά. Έχει τα προσωπικά της θέματα, μα τα ξέραμε. Μα υπήρχαν στο ρεπορτάζ. Μα υπήρχαν στο ρεπορτάζ. Όχι, στο ρεπορτάζ. Το μεγάλο λοιπόν ζητούμενο. Υπήρχαν εδώ και 1,5 χρόνο, κυρία Χατζή. Το μεγάλο ζητούμενο όμως είναι ότι ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να κανιβαλήσει
επέλεξε να χρησιμοποιήσει μάλιστα. για το συγκεκριμένο λόγο που σας είπαμε ένα μάλιστα, πρόσωπο κατάλαβα. Και ένα όνομα μάλιστα. να κανιβαλίσει και μετά να το πετάξει στο κάλαθο των αχρήστων. Τώρα που βγάλατε εσείς, τώρα έχετε 10 υποψήφους. Τους έχετε κοιτάξει τα ποινικά μητρώα. Εγώ θα σας πω κάτι. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι γνωστά. Και τα tweet για το για τους αστυνομικούς δεν είναι γνωστά. Δεν είναι γνωστό το τι πρεσβεύει. Δεν είναι γνωστό το τι έχει πει. Είναι λίγα αυτά τα οποία έχει πει ούτως ή άλλως. Αφήστε το ποινικό κομμάτι. Είναι λίγα και καμπουράκια αυτά που έχει πει. Να σηκωθούν τα θύματα των τρομοκρατών και να ζητήσουν συγγνώμη. Εδώ πέρα όμως το μεγάλο ζητούμενο και η μεγάλη ευθύνη είναι στον κύριο Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι οποίοι είναι μια κρεατομηχανή, μια πολιτική κρεατομηχανή προσώπων και συνειδήσεων. Και αυτό νομίζω ότι είναι απολύτως ξεκάθαρο. Πώς είναι κρεατομηχανή. Κάτσε, κάτσε, πάμε στο ποτάμι τώρα. Δηλαδή, πήγαινε στο ποτάμι. Κυρία Παπαδάκη, εδώ πέρα. Πάει στο ποτάμι, θα προσωπικά θέλει να το ρωτήσει. Φυσικά. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Είμαστε πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, συνάδελφοι και φίλοι. Το ποτάμι, τι θα κάνει. Βλέπω στις δημοσκοπήσεις. Θέλω δύο πράγματα. Θα σας απαντήσω. Θέλω να μου επιτρέψετε μόνο δύο σχόλια πολύ σύντομα. Όχι, όχι, μετά τα σχόλια. Πολύ γρήγορα. Όχι, εδώ έχουμε μια τάξη. Ναι, βέβαια. Όχι, κυρία, ένα λεπτό. Κυρία, εδώ έχουμε μια τάξη. Θα απαντάτε στο ερώτημα. Εντάξει, όχι. Δεν ξέρω, επενδυτική. Ο καθένα έχει τη δική του. Θα απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα πρώτα και μετά τα σχόλια. Πολύ γρήγορα θα απαντήσω πρώτα στο ερώτημα του κ. Καμπουράκη και θα κάνω τα δύο σχόλια και θα επανέλθω. Μα σκεφτεί πολύ ώρα αυτό για να το πει. Το ποτάμι λοιπόν. Έτσι. Θα κατέβει αυτόνομο σε ευρωεκλογές. Γι' αυτό προετοιμάζεται. Έχει βγάλει τους πρώτους 30 υποψήφιους, μάλιστα με μια καινοτομία. Οι 15 πρώτοι ήταν 15 άνθρωποι που έφυγαν λόγω της κρίσης, βρίσκονται σε 15 διαφορετικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Α, στο εξωτερικό. Δουλεύουν, εργάζονται, ζουν εκεί, άλλαξαν την καριέρα τους στη ζωή τους. Ναι. Και οι άνθρωποι αυτοί κοσμούν το ψηφοδέλτιο. Είμαστε πολύ τυχεροί και είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή. Άρα το ποτάμι λοιπόν προετοιμάζεται πυρετοδός για τις ευρωεκλογές. Θέλω δύο σχόλια. Το ένα είναι με αφορμή την κυρία Λοΐζου. Ναι. Αυτό που δεν υπόθηκε είναι η αγωνία... 1,5 είναι άλωσης, όμως το θα σου πω, θα πω. Η αγωνία άλωσης του κέντρου. Δεν υπόθηκε αυτό. Τόσο ο Τσίπρας, καλά, κυρία τόσο Μισήνη ο κύριος Τσίπρας. Ήταν αγωνός στο κέντρο. Βέβαια, φυσικά. Σιγά, είχε ένα όνομα, μα πού βασίστηκαν. Τα νέα ονόματα. Κύριος Αριστερά ήταν. Πού βασίστηκε ο κύριος Τσίπρας. Σε γνωστούς γόνους. Μιλήσατε για την κυρία. Μα αυτό λέω. Ότι στη βιασύνη του και στην αγωνία του να αλώσει το κέντρο. Γιατί τόσο ο κύριος Τσίπρας όσο και ο κύριος Μητσοτάκης αυτό προσπαθούν αυτή τη στιγμή. Ο καθένας να ισορροπήσει. Ο ένας το είναι ακρόβατο. Εμείς είμαστε πρώτη δύναμη. Την άποψή μου, τι πιστεύω ότι συμβαίνει. Όχι, εγώ λέω λοιπόν ότι ο κύριος Μητσοτάκης, κατά τη γνώμη μου, προσπαθεί να πάρει κάποια πρόσωπα έτσι που κουβαλούν ένα. Κυρία Παπαδάκη, είναι κανόνα στην Ναι, αλλά ξέρετε, καμιά φορά. Για να κερδίσει ένα κόμμα πρέπει να προσεγγίσει το κέντρο όσο πολύ σωστά. Εσείς λοιπόν με την εμπειρία που έχετε τόσο χρόνο ρεπορτάζ και ξέρετε τα πράγματα βαθιά, αρκούν τα πρόσωπα για να αλλάξει η δομή και η πολιτική. Χρειάζονται και πολιτικέ, εννοείται. Οι πολιτικέ είναι ένα άλλο θέμα. Α μην το συζητήσουμε τώρα. Όχι, είναι μπροστά μας, αλλά δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τα πρόσωπα που πήρε, εννοώ πασοκογενή, άλλαξε το... Δεν έχει πάρει μόνο πασοκογενή πρόσωπα πάντως, έχει πάρει και άλλα πρόσωπα. Συγκυβερνά με την ακραία δεξιά με κάποια υπολείμματα, θέλετε, κύριο Καμένου και με την καραμανλική δεξιά, κυρία Χατζή, κάποια κομμάτια της καραμανλικής δεξιάς. Αυτό το παστέλι το οποίο το λέτε συνέχεια, όχι εσείς, αλλά όλοι. Δεν είναι παστέλ που λέμε, είναι πραγματικότητα. Ποιος έχει λοιπόν από την Καραμαλή. Μα το αυτό είναι το θέμα μας. Όχι, ποιος έχει. Όχι, δεν έχει. Δεν έχει και υπουργούς. Δεν έχει. Ποιον. Και τον κύριο Παπαγγελόπουλο και άλλους όμως. Πρώην υπουργός του κύριου Καραμαλή, δεν είναι. Ήταν υπουργός του Καραμαλή. Σε κόσμος, κύριε Χατζή, πάρα πολύ. Παπαγγελόπουλος στην Κύπη ήταν. Τι πρόεδρο. Ήταν προσωπική επιλογή του κύριου Καραμαλή. Κυρία Γιανακοπούλου, χάνετε την μπάλα με αυτό που κάνετε. Κύριε Χατζή, μα είναι πραγματικότητα. Το κόμμα σας κάνει. Είναι η πραγματικότητα και πρέπει να τη λέμε όλοι. Εντάξει, εντάξει. Γι' αυτό έχετε 5%. Να πω εγώ. Δεν έχουμε πέντε, έχουμε περισσότερο. Κοιτάξτε, κύριε Χατζή, ακόμη περισσότερο. Είτε κανείς αδιαφορεί, είτε ενδιαφέρεται με τις μετρήσεις. Όλοι τις εξετάζουν και όλοι τις μελετούν.
Εγώ, εμένα με ενδιαφέρει να σας μεταφέρω από την περιοδία μου σε όλη την Ελλάδα λόγω της προεκλογικής περίοδου. Υπάρχει μια έντονη αντίδραση του κόσμου, μια έντονη διαμαρτυρία και μια στενοχώρια. Πρέπει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εμένα δεν με αφορά να κάνω αντιπαράθεση με το κίνημα αλλαγής. Το αν υπάρχουν καραμαλικοί ή αν ο κορμός του ΣΥΡΙΖΑ είναι από το παλιό ΠΑΣΟΚ, αυτά τα ξέρουμε. Εμένα με ενδιαφέρει να περάσω ένα μήνυμα αυτή τη στιγμή και ευχαριστώ για τη φιλόξενη εκπομπή σας. Εμονή έχετε με το ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζή. Σας παρακαλώ, κύριε Γιαννακοπούλου. Σας παρακαλώ πολύ. Εντάξει. Κυβέρνησε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, με τον Κώστα Καραμαλή, στα ίδια έδρα να καθόντουσαν και με τους υπουργούς του. Για να ξεκαθαρίζουμε τα πιάτα μας. Εγώ λοιπόν να σας πω ότι δύο πράγματα δεν θα συγχωρέσει ο ελληνικός λαός στις κάλπες με ηχηρό τρόπο. Το ένα είναι η συμφωνία των Πρεσπών και το άλλο είναι οι 124 νεκροί στο Μάτι και στη Μάνδρα. Μάλιστα. Αυτό το εισπράττω όπου και αν πηγαίνω. Αλλά όχι τώρα να γίνονται και αυτά που γίνανε χθες στην Αυστραλία. Όχι, ποιος, τα καταδικάζουμε. Μα αλίμονο. Ούτε τη Ήβρη, ούτε του προπυλακισμού. Σας είπα. Δεν θα λυσμοποιήσω. Θα πληροφορήσω ότι τώρα στην παρέλαση έχω μαζέψει μερικούς. Α, στην παρέλαση είναι η δημοσιογραφία. Εγώ επαναλαμβάνω, κύριε Καμπουράκη, κύριε Χατζή, επαναλαμβάνω ότι η διαμαρτυρία θα είναι με ηχηρό τρόπο στην κάλπη. Κανείς δεν υιοθετεί προπυλακισμούς και επιθέσεις. Κυρία Γιαννακοπούλου και κυρία Παπαδά, κυρία Γιαννακοπούλου, αυτό με τον κύριο Βαρεμένο που έγινε στην Αυστραλία, θα ήθελα να ακούσουμε και τη δική σας κρίση. Σαφώς και είναι λυπηρό, σαφώς και είναι καταδικαστέο, σίγουρα δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Σίγουρα όλες αυτές. Μήπως ξεκύλωσε το στόμα μας και έχουμε εύκολες λέξεις όλοι μας. Εγώ θα σας πω κάτι. Προδοσία. Όλα αυτά ξεκίνησαν από κάπου. Και αυτό ήταν δυστυχώς, ο σπόρος έχει μπει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τις πλατείες των δίθεν αγανακτισμένων. Και ειλικρινά θα περίμενα. Από τότε ξεκίνησε ο σπόρος. Και δυστυχώς αυτά είναι τα απόνερα. Και βλέπουμε πού οδηγείται η κατάσταση. Πριν από λίγο, ότι τέτοια μέρα περνάγανε οι μαθητές και μουτζώναν τους επισήμους. Ακριβώς, θυμάστε και με τον Κάρολο Παπούλια τι είχε γίνει. Και δεν έχουμε ακούσει μία συγγνώμη από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ για όλα αυτά τα οποία γινόντουσαν στο παρελθόν. Όμως, οφείλουμε να δούμε στη συνολική εικόνα. Ναι, βεβαίως. Και να δούμε ότι εδώ πέρα πέρασε μία συμφωνία κόντρα στη συντριπτική βούληση των Ελλήνων πολιτών. Με μυστική ήτανε ουσιαστικά διπλωματία. Ήταν και όχι μόνο αυτό. Και βγαίνουν και προκαλούν με τους δηλώσεις τους, εντάξει, κύριε Χατζή. Ο κύριος Παπάς βγήκε και κυρία, προκαλεί το κοινό αίσθημα με τις δηλώσεις. Για το ίδιο θέμα θα θέλαμε και εσύ. Εγώ θέλω. Ναι. Έχω πάνω το ντύραμα. Καταλαβαίνετε. Να κατέβει κάτι. Ναι. Παρακαλώ κύριε Ομοθυμαδόν. Ομοθυμαδόν. Σας θυμίζω μια εικόνα που μου έχει μείνει πριν τους αγανακτισμένους. Ο μπαμπάς με το παιδί στους ώμους που το παιδί μούτζωνε τη Βουλή. Μάλιστα. Α, ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι. Πρώτον, οι ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ πριν έρθουν στην εξουσία δόμησαν αυτό το περίεργο μείγμα. Αυτές οι συμπεριφορές δίδαξαν, αυτές οι συμπεριφορές θα εισπράξουν. Όμως, πέρα από την πολιτική, πέρα από τους πολιτικούς, η βαθιά κρίση που βιώσαμε, που βιώνουμε μάλλον, πρέπει να γίνει ένα μάθημα και σε όλους εμάς τους ενεργούς πολίτες. Είτε είμαστε γονείς, είτε συνομιλώντας με τις οικογένειές μας, τους φίλους μας, τα παιδιά μας. Πρέπει να μάθουμε να επαναφέρουμε τον αστικό πολιτισμό και τις βασικές αρχές της δημοκρατίας. Και μία τέτοια όπως είναι η σημερινή, παραμονή μιας μεγάλης γιορτής, μια μεγάλης επετείου, με τόσα θέματα ανοιχτά μπροστά μας, η οικονομία πρώτα απ' όλα που την κρύβουμε, εθνικά, Βαλκάνια, Τουρκία, δηλαδή, όχι, θέλω να πω μόνο, μόνο τη ρητορική του διχασμού. Δηλαδή, αν έναν στόχο θέλουμε να πετύχουμε και να κρατήσουμε, είναι να σταματήσουμε το εμείς και το εσείς. Αυτό που είπε η κυρία Παπαδάκη, είναι η μόνη κυβέρνηση. Εγώ θυμάμαι από το 1915 ήταν ο μεγάλος διχασμός. Που επένδυσε στο διχασμό. Όχι, θυμάσαι από το 15. Όχι, δεν. Ιστορική μνήμη. Ιστορική μνήμη. Είναι η μόνη κυβέρνηση που επένδυσε στο διχασμό. Συνειδητά και σκόπιμα, παραλείποντας την άποψη των άλλων και τις αναγκαίες συνενέσεις. Καλή ευρύ, Ανίκη. Καλή ευρύ, Ανίκη. Καλή ευρύ, Ανίκη. Καλή ευρύ, Ανίκη. Πάμε δυνατά. Προσωπικά λέω ότι πάτε καλά. Και ως παράταξη, νομίζω εσείς και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Κάστε την γυναίκα. Μπορεί να μην ξέρουμε ακόμα. Επιλέγω να μην.
μαζί σα. Καλή Αυριανή. Νομίζω σα δώσαμε τον ίδιο χρόνο, δεν κάναμε εξαίρεση. Γιατί εμεί θα βλέπουμε τα κόμματα το ίδιο. Να είστε καλά, καλή Αυριανή. Κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστούμε θερμά και εσά που μα παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ στον κόσμο. Ευχαριστούμε θερμότατα και εσά, κύριε. Και το άλλο που λέμε στο τέλο. Ευχαριστούμε πολύ για την προτίμησή σα και την αγάπη σα που μα δίνετε και τα νούμερα και. Αυτές ήταν οι απόψεις μας, αλλά αν δεν σας αρέσουν, εμείς έχουμε κι άλλες. Μπορούμε να τις αλλάξουμε. Αυτό είναι ωραίο μότο για την εκπομπή κάθε φορά. Κάθε φορά, ναι, μας άρεσε. Τέλειο. Γιαούτσο Μάρξ, ναι. Ναι, λοιπόν, να περάσετε καλά. Γεια σας. Για την πολιτική.